Λοιπόν, συνεχίζεται η διακοπή σας συνεδρίας Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Λόγο τώρα έχει... Α, μάλιστα, ναι, θα περιμένουμε, Θα περιμένουμε να έρθουν και οι συνεργάτες. Ήρθε ο κύριος Προβόπουλος και είναι συνεπής και αποτελεσματικός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάμπα. Όταν είναι οι συνεργάτες μας έτοιμοι, εμείς θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν στον κύριο Νικολόπουλο για 15 λεπτά. Λοιπόν, σε χαμηλούς τόνους, αλλά να μην με αγχώσετε εσείς, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούσαμε σήμερα ότι μπορεί όλα να έχουν πάει καλά, να υπάρχουν όμως, όπως εσείς είπατε, 80 πορίσματα και όπως ξέρουμε όλοι, δεν το ακούσατε σήμερα εσείς, να τρέχουν και πολλές δικογραφίες. Αυτό μπορεί να ταιριάζει, ανεξάρτητα αν είναι ευθύνη της Τραπέζης Ελλάδος. Εάν δηλαδή μία τράπεζα που είναι τώρα ο διοικητής της, έχουμε δύο τράπεζες. Περιμένε κανένας ότι ο διοικητής της τράπεζας της Α θα ήταν κατηγορούμενος με τον Ψυχάρη ή ο Φιλιππίδης με τον Κοντομινά, με τον Ρέστη. Κάτι βρήκαν. Δεν βρήκανε τις Τραπέζες Ελλάδος, αλλά κάτι βρήκαν οι εισαγγελείς. Προφανώς. Κάτι δεν πήγε καλά. Εγώ έχω μείνει με την εντύπωση, λοιπόν, κύριε Προβόπουλε, ότι από την αρχή μέχρι τώρα, λέγοντας εσείς ότι όλα καλά έχουν πάει, ανεξάρτητα αν έχουμε κόκκινα δάνεια, αν έχουμε απλήρωτα, αν έχουμε ανέγγεια, μήπως δεν το κατάλαβα καλά. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα, μονότονα επαναλαμβάνετε, όλα καλά είναι. Είναι όλα καλά? Για τα συγκεκριμένα. Έστω για τα συγκεκριμένα, των 80 πορισμάτων. Απαντώ. Και παρακαλώ και εγώ να μην με διακόψετε, κύριε Νικολόπουλε. Ευχαρίστω. Μετά. Δεν είπα εγώ αυτή τη λέξη. Εσείς την είπατε στο. Δεν είπα αυτή τη λέξη. Αυτό που είπα εγώ ακριβώς ήταν ότι στα συγκεκριμένα δάνεια για τα οποία ερωτήθηκα για τα ΜΜΕ και για τα κόμματα, ότι η άποψη της Τράπεζας Ελλάδος και των ελεκτών ήταν ότι τηρήθηκαν οι πιστοδοτικές διαδικασίες. Κατά άλλα, βρέθηκαν ευρήματα και αδυναμίες τις χαρακτήρισα και αναγκάσαμε τις τράπεζες να διορθωθούν. Τώρα γενικεύω, γιατί μου είπατε για τα 80 και πορίσματα. Αυτά τα πορίσματα δεν βρίσκουν θέματα κατά ανάγκη αμαρτωλά, όπως τα υπενιχθήκατε, διότι το συνδυάσατε με το θέμα των δικογραφιών. Προσωπικά δεν ξέρω τι δικογραφίες υπάρχουν. Βεβαίως, τον τελευταίο καιρό όλη η Ελλάδα με δικογραφίες ασχολείται. Τώρα ξέρετε ότι σας ακούνε. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αν λέτε εσείς ότι δεν ξέρετε. Και εσάς σας ακούω. Είναι δυνατόν να λέτε ότι δεν ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει με τον κύριο Ματζούνι, με τον κύριο Φιλιππίδη? Φυσικά δεν ξέρω. Καλά, καλά. Ξέρω. Εσείς ξέρετε. Διαβάζω εφημερίδες. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω περιθωριακά sites για να. Περιθωριακά, να διαβάσετε. Δημοσιοποιήθηκε. Ναι, με συγχωρείτε τώρα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Η παραπομπή. Επίσης και παραπομπή δεν σημαίνει τίποτα. Η άσκηση δίωξης έχει. Όταν θα έρθουν στο ακροατήριο και δικαστούν, εκεί να δούμε. Εντάξει. Ακούστε με, δεν τελειώσα, σας παρακαλώ. Αυτό που δεν κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος και μπορούν να το κάνουν δικαστικές αρχές είναι το θέμα του δόλου. Δόλου. Όχι, το λέω εγώ, δεν μπορώ να το πω. Δεν σας ερώτησα όμως γι' αυτό. Όχι, με συγχωρείτε, με ρώτησατε εσείς πορίσματα ή άλλοι δικογραφίες. Εσείς που είστε ενδιαμέσως και σας απαντώ. Στο θέμα του δόλου, οι ελεγκτές της Τράπεζας Ελλάδος δεν μπορούν να πούνε εδώ υπάρχει δόλος. Μπορούν να πούνε όμως ότι παραβιάστηκαν οι τάδε πράξεις εκείνο, εκείνο, εκείνο. Βεβαίως. Επιβάλλεται, όχι μπορούν. Επιβάλλεται. Εσείς είπατε σήμερα εδώ ότι ελέγχει, το σημείωσα και νομίζω έτσι πράγματι λέξη προς λέξη, ελέγχει περιοδικά για η Τράπεζα Ελλάδος για το κατά πόσον αντικρίζονται, ναι, οι κίνδυνοι με τις εγγυήσεις. Και... Όχι εγγυήσεις, κεφαλαϊκή επάρκεια. Με την κεφαλαϊκή επάρκεια. Παρότι σε κάποια πορίσματα έχουμε και αναφορές περί των εγγυήσεων, αλλά... Εκεί που λένε ότι ήταν επαρκής. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και λέτε και έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε ποινές. Να βάζουμε κυρώσεις, χρηματικές ποινές, είναι δικά σας τα λόγια. Ακόμα και ανάκληση τραπεζικής αδείας. Σας ρώτησε λίγο πριν ο πρόεδρος και σας λέει, μα καλά, εσείς, η Τράπεζα Ελλάδος,
Εσείς τι κάνετε όταν είδατε εκείνο το άλλο? Θα πω και δύο συγκεκριμένα μετά, μην νομίζετε, εγώ είμαι του συγκεκριμένου. Και δεν ξέρω, θέλετε μήπως να ξανατοποθετηθείτε ή νιώθετε ότι απαντήσατε σε αυτό, ενώ έχετε τη δυνατότητα η Τράπεζα Ελλάδος, όπως μας είπατε, να επιβάλλει ποινές, να γλιτώσετε τον κόσμο δηλαδή από το να πληρώσει τα θαλασσοδάνεια τώρα του Μέγκα πλουσίων ανθρώπων και να πληρώνω εγώ τώρα και οι άλλοι εργαζόμενοι. Μας λέτε γλιτώσαμε τις καταθέσεις. Αφού έχουμε πληρώσει τις ανακεφαλαιοποιήσεις σε ένα κάρο λεφτά, ποιοι τις πληρώσαν? Ο παπάς της ενορίας, οι καταθέτες δεν πληρώσαν, οι Έλληνες φορολογούμενοι? Οι καταθέτες δεν πληρώσαν τίποτα. Δεν είναι οι καταθέτες φορολογούμενοι, κύριε? Εγώ λέω για τους καταθέτες, δεν είναι. Εντάξει, αλλά είναι άλλο πρόσωπο. Το ίδιο πρόσωπο δεν είναι ο Προβόπουλος καταθέτης και ο Προβόπουλος Έλληνας φορολογούμενος? Οφείλω να είμαι ακριβολόγος. Καταθέτης δεν πλήρωσε κανείς. Α, λοιπόν, είχατε δυνατότητες. Όπως και οι τράπεζες έχουν δυνατότητες. Καταργούν διευθυντές. Τους στέλνουν στον εισαγγελέα. Προχτές ο καινούριος, ο διαδοχός σας, ο κύριος Τουρνάρας, έστειλε, λέει, στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα πόρισμα. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στον εισαγγελέα ένα πόρισμα. Εσείς, της Αττικής, εσείς, όπως και εκείνον θα το ρωτήσω, γιατί δεν στείλατε? Στάλησαν, ποιος σας είπε? Στέλνατε πορίσματα εσείς, απέστε το μας. Βεβαίως έχουν σταλεί στο παρελθόν. Ημερών σας στείλατε πορίσματα της Τραπέζης Ελλάδος? Α, πολύ ωραία. Ωραία. Αλήθεια το λέω. Έφερα και παράδειγμα. Πολύ καλά. Λείπατε, ίσως. Άρα λοιπόν δεν είστε Πόντιος Πιλάτος. Απέναντίας, όπως εδώ ένας απλός πολίτης αν ακούει ότι γίνεται ένα έγκλημα, ένα οικονομικό έγκλημα, έχει υποχρέωση να σπεύσει. Πόσο μάλλον η διοίκηση, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Να σας πω, κύριε διοικητά, κύριε Μάρτης, γνωρίζετε ότι επί ημερών σας, όταν είσαστε διοικητής, υπήρξαν μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στελέχη των τραπεζών, όχι της Τραπέζης Ελλάδος, που διέγραψαν προσωπικά τους δάνεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε. Διέγραψαν ακόμα και δάνεια που είχαν πάρει επιχειρηματικά για φωτοβολταϊκά, για αιωλικά πάρκα. Τώρα που το ακούτε, το θεωρείτε νόμιμο αυτό? Εξαρτάται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνανε. Για παράδειγμα, ναι, μιας και διακόπτουμε, αν εγώ είμαι μεγαλοστέλεχος, έχω ένα μεγάλο μισθό, έχω πάρει δάνειο και δεν το πληρώνω ή δεν πληρώνω ένα ποσοστό του μισθού μου, αν έχει μειωθεί και ο μισθός, γιατί και σε τράπεζες μειώθηκαν οι μισθοί, τότε αυτό το θεωρώ σκάνδαλο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην πληρώνει τίποτα, αυτό υπενιχθήκατε. Ναι. Και να το διαγράψει. Εμένα μου κάνει εντύπωση και οφείλω να του πω, να μου λέτε ότι δεν ξέρετε ότι υπάρχουν τέτοια, γιατί αυτά βγάζουν μάτι στον κόσμο. Δεν είπα ότι... Ναι. Δεν ξέρω. Και πάντως, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί, να εξετάζει η Τράπεζα της Ελλάδος αμέσως πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Τραπεζών? Έχει τη δυνατότητα, έχει την ευθύνη να ελέγξει αποφάσεις, γιατί λίγο πριν είπατε και ισχύει. Φέρετε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα αυτό, ή να πει δίνω μπόνους 500 χιλιάρικα εγώ φέτος. Γιατί εγώ ο μέτοχος είμαι κουβαρντάς. Γιατί λίγο πριν είπατε ότι δεν φαντάζεστε πως ένας μέτοχος μπορεί ή να διαγράφει δάνεια ή να είναι κουβαρντάς και να δίνει 500.000 μπόνους. Οικονομική επιφάνεια. Ναι, ναι. Ή αν είναι του Μπάμπη το κρέας. Γιατί τις περισσότερες φορές ήταν του Μπάμπη το κρέας. Αν είναι του Μπάμπη το κρέας, λέω. Εσείς πάντως είχατε τη δυνατότητα να τους ελέγχετε? Για τέτοιου είδους είχατε. Δυνατότητα ελέγχεις για παράνομες πράξεις. Αυτό, έτσι όπως το λέτε, δεν είναι κατά ανάγκη παράνομη. Μπορεί να είναι αντιδιοντολογική, αλλά όχι παράνομη με την έννοια την ποινική. Ο εισαγγελέας θα το δει αν παράνομο. Ο κύριος Δραγάτσης, λοιπόν, μιας και λέγαμε τώρα για εισαγγελέα, αναφέρει στο πόρισμα στις 29 Εβδόμου του 2013 ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανειοδοτήσεών τους και ότι ενώ η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή, τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά συνέχιζαν τη χρηματοδότησή τους κατά παράβαση κάθε σχετικής νομοθετικής διάταξης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Τράπεζας της Ελλάδος και όλων των στοιχειωδών κανόνων χρηματοδοτικής πολιτικής. Εσείς, κύριε Προβόπουλε, γι' αυτό τώρα που λέει ο κύριος Δραγάτσης. Ποιο είναι το κανονιστικό που παραβίασαμε? Για πείτε το. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τι επικαλείτε? Λοιπόν, για να πάμε πιο κάτω.
Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία πήραν, όπως ρώτησαν κι άλλοι, δανειοδοτήσεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο που κάποιοι εισαγγελείς ή και πολίτες λένε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί μήπως υπήρξε και απάτη. Γιατί πήγαν και εκχώρησαν την ίδια κρατική επιχορήγηση και δεν είπαν ότι έχουν πάρει και από άλλες τράπεζες, είπαν στο εκχωρώ. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, ως εποπτεύουσα αρχή δηλαδή, εσείς δεν μπορούσατε για αυτήν την τραπεζική απάτη να παρέμβετε, ακόμα και όταν μάθατε ότι υπάρχει ένα πόρισμα του εισαγγελέα Γεωργίου Καλούδη. Ούτε γι' αυτό μάθατε. Κύριε Νικολόπουλε, με συγχωρείτε. Όχι μόνο αυτό κάνανε, δώσαν και πέφτουν η δήλωση ότι δεν εκχώρησαν σε άλλη τράπεζα. Ποιος το έδωσε? Τα κόμματα. Τα κόμματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Να πάρουμε ένα-ένα. Μου απαντήσατε γι' αυτό, να συνεχίσω λίγο. Είπατε ότι δεν το γνωρίζατε για το πόρισμα Καλούδη. Έτσι δεν μου είπατε? Ναι. Όμως θέλω να μου πείτε αν γνωρίζατε ότι αυτό το πόρισμα Καλούδη που παρέπεμπε τραπεζίτες, παρέπεμπε πρωίν υπουργούς και έλεγε βάσει ποιών διατάξεων, ποτέ ένα βούλευμα δεν παραπέμπει έτσι. Πήγε στο αρχείο πρώτον γιατί μία κυρία Ευγενία Σταμάτη και ένας κύριος Παναγιώτης Τζόρτζιας, επιθεωρητές της Τράπεζας της Ελλάδος, κατέθεσαν ενόρκως στον οικονομικό εισαγγελέα, στον κύριο Ιωάννη Δραγάτση, ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 11 η ώρα το πρωί. Με ακριβώς το ίδιο κείμενο, μέχρι και στα σημεία στήριξεως και με ακριβώς τα ίδια ορθογραφικά λάθη. Σας ερωτώ, αυτούς η διοίκηση τους έστειλε? Ο κύριος Δραγάτσης τους κάλεσε τους συγκεκριμένους. Ονομαστικός είπε εγώ θέλω τον κύριο Προβόπουλο. Αυτό που σας πω δεν τους έστειλα εγώ. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Προβόπουλε, να ήταν συμφωνημένο με κάποιους από την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή να τους είπαν θα πάτε και θα πείτε αυτά και μάλιστα να τους είπαν έλα πες το νερό όπως λες στον Πάτερ Ημών? Υπάρχει τέτοια έχετε περίπτωση? Έχετε πάρει φορά και ρωτάτε και εγώ δεν απαντώ. Τελειώστε. Είστε οδοστρωτήρες. Να τα πάρουμε μια σειρά. Θέλω μια μέρα για να απαντήσω και να μου δώσετε χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Και να ξεκινήσω από το τελευταίο. Όποιος πάει και καταθέτει ενόρκως, παίρνει και την ευθύνη ο ίδιος για αυτό που καταθέτει. Άρα αυτός ο υπαινιγμός ότι κάποιος τους έβαλε, κάποιος τους ψιθύρισε, κάποιος έδωσε ένα κείμενο πανομοιότυπο όπως είπατε και πήγαν κάποιοι κύριοι αφελώς και το υπογράψαν ή πονηρός όπως θέλετε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και θα επαναλάβω κάτι που είπα εγώ προηγουμένως και αφορά όχι τη συγκεκριμένη περίπτωση, όλες τις περιπτώσεις πορισμάτων. Εάν ο εκάστοτε διοικητής, ο οποίος πράγματι ως ιεραρχικά προϊστάμενος ασκεί μία ας πούμε εξουσία πάνω στα στελέχη του, τους πει έλα εδώ κύριε Νικολόπουλε, θα κάνεις μια χάρη για τον Άλτερ και θα γράψεις άλλα πράγματα, αυτά που θέλω εγώ. Ή δεν μου αρέσει ο κύριος Νικολόπουλος, γράψε χειρότερα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Εγώ δεν το έχω κάνει και θα σας πω γιατί θα μου πείτε, μα τι μας λες τώρα. Δεν μπορεί να γίνει διότι εγώ έφυγα. Αν είχα βάλει εγώ για παράδειγμα αυτούς τους δύο που είπατε, θα με είχαν κάνει fake volant. Εγώ δεν θα μπορούσα να σταθώ. Θα λέγανε, μας φώναξε ο Προβόπουλος, μας έδωσε ένα κείμενο, μας είπε θα πάτε εκεί, θα πείτε αυτά και επανομοιότυπα κλπ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το τυχαίο το πιστεύετε ότι μπορεί να είναι τυχαίο? Να σας πω τη δική μου εκτίμηση, αλλά όχι ότι έτσι έγινε κατά ανάγκη. Οι άνθρωποι αυτοί όταν ακούν εισαγγελέα και οποιοδήποτε εξημών, όταν ακούσει τον καλείο εισαγγελέα, τον πιάνει ένα δέος. Τι θα μου πει, τι θα κάνω? Συμβουλεύτηκαν ίσως κάποιους νομικούς δικούς τους. Και τους είπαν μας καλεί για αυτό το θέμα, εμάς τους δυο. Τι να κάνουμε? Και ενδεχομένως κάποια τους είπε, νομίζω ότι η επιχειρηματολογία σας πρέπει να είναι αυτή. Εντάξει, αν συμφωνείτε. Εντάξει. Αλλά να σας πω, εντάξει. Επειδή βγάζει μάτι αυτό, κύριε Προβόπουλε, δεν θέλω άλλο. Μας ακούει ο κόσμος, βγάζει μάτι. Όταν έχουν κάνει και τα ίδια ορθογραφικά λάθη και υποτίθεται ότι είναι από στήθους, εδώ πάμε σε βαφτίσα μόνο φίλης, λέει, καλά το πιστεύω. Οι περισσότεροι νονοί και το πιστεύω το κάνουν λάθος. Να σας πω, εκπρόσωποι των ΜΜΕ εδώ στην Επιτροπή μας είπαν ανερυθρίαστα ότι μέχρι και το 2012 έπαιρναν χρηματοδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις. Μάλιστα, ο γιος του κ. Ψυχάρη, ο Παναγιώτης, λέει εγώ έπαιρνα 15 εκατομμύρια ευρώ και τον ρωτάει ο κύριος Πρόεδρος εδώ, ο κύριος Φάμελος, του λέει με αέρα, λέει.
Εσείς τώρα, να σας πω, πιστεύετε ότι συνάδει με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με το κανονιστικό πλαίσιο της Τραπέζης Ελλάδος, με τους κανόνες χρηματοδοτικής πολιτικής των εμπλεκομένων τραπεζών αυτών? Λοιπόν, ναι, αφήστε με να απαντήσω όμως. Το πιστοδοτικό πλαίσιο, μάλλον το πλαίσιο που βάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν λέει σε καμία τράπεζα σε ποιους θα δίνεις δάνεια, με τι επιτόκιο θα δώσεις, τι εγγυήσεις πρέπει να πάρεις. Πρέπει να είναι αυτής της ποιότητας ή της άλλης ποιότητας εγγυήσεις, με αυτό το επιτόκιο θα δώσεις, με τόση περίοδο χάριτος κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν. Ο κάθε ένας που σέβεται τον εαυτό του κοιτάει να διασφαλίσει την πάρτη του. Διότι αν δεν διασφαλίσει την πάρτη του, έχει ευθύνες έναντι αυτών που τον τοποθέτησαν εκεί. Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν δεν υπησέρχεται σε τέτοιες κατηγορίες θεμάτων. Αν, καταρχάς δεν ξέρω αν ο κύριος ο συγκεκριμένος που αναφέρατε το εννοούσε και αυτό που είπε. Γιατί κάποιοι λένε ότι άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε, αλλά αυτό το αφήνω απ' έξω. Οι τράπεζες λοιπόν οι ίδιες οφείλουν να πάρουν εκείνη την ποιότητα των εγγυήσεων που θεωρούν ότι είναι ρεαλιστικές και αξιόπιστες. Θα θυμίσω όμως ότι τον τελευταίο καιρό, και το είπα και εγώ στην εισαγωγή ομιλία, ότι η αξία των ακινήτων έχει πέσει 50%. Και θυμίζω επίσης ότι το 80-90% των περιπτώσεων εμπράγματων ασφαλιών είναι πάνω σε ακίνητα. Ένα λεπτό, κύριε Προβόπουλε. Χτυπάει το κουδούνι. Μα μου λέτε άλλο πράγμα. Με έχετε καλύψει. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Εγώ δεν καλύφθηκα. Εσείς μπορεί να καλυφθήκατε. Εγώ δεν καλύφθηκα. Δεν είμαι τόσο έξυπνος. Είστε εξαιρετικά. Όχι, όχι. Θα μου αφήσετε να πω, γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι. Δημιουργούνται εντυπώσεις, κύριε Νικολόπουλε. Με συγχωρείτε. Δημιουργούνται εντυπώσεις με αυτά που λέτε. Και εγώ, αν δεν απαντήσω, δημιουργούνται και σε μένα εντυπώσεις. Σας παρακαλώ. Εσείς δεν σας αφαιρεί το χρόνο, αφού μετράει ο Πρόεδρος. Είναι ακριβοδίκαιος ο Πρόεδρος. Μόνο με μένα τα βάζει ο Φάμελος. Επιπλέον χρόνος είναι, κύριε Νικολόπουλε. Ανανέωσα. Αλλά κάνατε ερωτήματα προηγουμένως. Τι κυρώσεις βάζει η Τράπεζα της Ελλάδος? Είπα προηγουμένως σε κάποιον συνάδελφό σας. Έχω τελείως δειγματοληπτικά εδώ, αν θέλετε να σας διαβάσω, θα κρατούσε 5 λεπτά. Το σκεπτικό κάποιας κύρωσης που μπήκε σε μια τράπεζα, και θα μου επιτρέψετε να μην πω πια. Κατηδίαν μπορώ να σας πω, διότι μας παρακολουθούν και μπορεί να δημιουργηθούν εντυπώσεις, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Πώς μπαίνουν και με ποιο σκεπτικό? Έχουν μπει σειρά κυρώσεων για συγκεκριμένα πράγματα. Κύριε Προβόπουλε, λίγο πριν είπατε ότι όχι, δεν παρεμβαίνετε για τον... Όχι. Ένα λεπτό. Για το πώς. Και ακούστε εδώ, εδώ κύριος Πάσχας, είπατε για τις εγγυήσεις, για το πώς θα δοθούν τα δάνεια. Ναι. Το είπατε. Ναι. Εδώ λοιπόν ο κύριος Πάσχας είπε: η χορήγηση των πάσης φύσης δανείων και πιστοδοτήσεων υπάγεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή στις πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος του 91, του 7, του 9 και του 11. Λοιπόν, άρα τώρα στην διάρκεια της θητείας σας, που έγινε η χορήγηση ή η αναχρηματοδότηση των δανείων του ΠΑΣΟΚ, έχει τηρηθεί αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, το συγκεκριμένο κανονιστικό δεν πλαίσιο? Δεν έχω διάποψη του θέματος, βασίζομαι... Μα τις ξέρετε όμως τις πράξεις εσείς? Τις όχι, όχι, τις πράξεις δεν τις ξέρετε? Δεν θυμάμαι τους αριθμούς. Ναι. Απ' έξω. Εντάξει. Και μου λέτε τώρα, για να πω ναι ή όχι, πρέπει να μελετήσω φασίλου. Ναι, αλλά ξέρετε σήμερα περισσότερο, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, η μαρτυρία σας έχει αξία. Όχι να μιλήσουμε γενικά, να κάνουμε σεμινάριο. Κύριε Αυτά Πάσχα, του αρέσουν του Αντρέα του Λοβέρδου, γιατί λείπει τώρα. Αλλά του αρέσει. Καθηγητής είναι, του αρέσει έτσι το αυτό το. Λοιπόν, να σας πω. Η κυρία Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου από το 2008 μέχρι σήμερα λέει ότι ο δείκτης των ελάχιστων ρευστών διαθεσίμων των ελληνικών τραπεζών είναι μονίμως πολύ πιο κάτω από το 20% που απαιτεί η πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 25-60 κάθετος 1η Τετάρτου του 5, και ότι αυτός είναι ο λόγος που η ρευστότητά τους εξασφαλίζεται με κρατικές ενισχύσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον ΕΛΑ. Μετά από αυτό λοιπόν, διαπιστωμένα οι ελληνικές τράπεζες ήδη από το 2008 δεν διαθέτουν τον ελάχιστο δείκτη ρευστών διαθέσιμων 20%. Η όποια χορήγηση λοιπόν δανείων από το 8 και μετά συνιστά ή όχι παράβαση αυτής της πράξης του διοικητή της 20... Η πράξη είναι 25-60 πρώτη Τετάρτου. Δεν συνιστά. Μπορούν δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες να χορηγούν νέα δάνεια όταν τα ρευστά και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα διαθέσιμά τους δεν επαρκούν ούτε ακόμα για να καλύψουν αυτά που έχουν ήδη χορηγήσει στο παρελθόν? Ευχαριστώ, κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω, κύριε Νικολόπουλε. Γιατί ναι, όχι, δεν υπάρχει κρίση ομάδα. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Νικολόπουλε. Συνεχίζετε, κύριε Πρόεδρε. Έθεσε θεωρία θεμάτων. Παρακαλώ. Ο ίδιος πάει στις τηλεοπτικές εκπομπές και εκεί έχει πάπλο. Παρακαλώ, κύριε Προβόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Προβόπουλε. Όλο τελευταίο είπα. Κύριε Νικολόπουλε,
Κύριε Νικολόπουλε, δεν θέλω από εσάς. Τον κύριο Προβόπουλε. Πείτε το τώρα. Όχι, okay, κύριε Προβόπουλε, θα ξεχαστούν οι ερωτήσεις. Παρακαλώ τώρα. Αν πώς νομίζετε, θυμάμαι όλες τώρα, αφού ήταν. Παρακαλώ, δεν θέλω να παρευληθεί κι άλλη. Ποταμός. Λοιπόν, ξεκίνησε από τα 80 απορίσματα τις δικογραφίες. Είπα ότι εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι να πούμε αν υπάρχει δόλος και προφανώς, λέω προφανώς, αυτό θα αποδειχθεί στο ακροατήριο στο τέλος μετά από καιρό, ο εισαγγελέας ξέρει κάποια στοιχεία που δεν τα ξέρουμε εμείς. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξέρουμε αν υπάρχει δόλος. Ή, εν πάση περιπτώσει, και να υπάρχει ή να μυρίζει δόλο, ο άνθρωπος της Τράπεζας Ελλάδος, ο επιθεωρητής, δεν είναι σε θέση να πει είναι δόλος. Δεν είναι δικαστική αρχή. Άλλος είναι εντεταλμένος από την πολιτεία να λέει τέτοιου είδους πράγματα. Θα επαναλάβω, γιατί μου είπε ο κ. Νικολόπουλος, ίσως έλειπε, το είπα προηγουμένως, τι κυρώσεις επιβάλλονται. Είχα πει προηγουμένως ότι οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται, καταρχάς, το καλύτερο είναι να μην χρειάζεται να επιβάλλονται κυρώσεις. Να λειτουργούν όλα τέλεια. Αλλά σε αυτή τη ζωή δεν λειτουργούν τέλεια. Δυστυχώς. Και το βασικός στόχος της τράπεζας, όπως είναι και των φυλακών, μια έννοια, είναι να διορθώνονται τα πράγματα και να μην μένουν ατελείες αΐ. Όταν βλέπεις ότι διορθώνουν τα πράγματα, είσαι πιο επικής με αυτόν ο οποίος έχει την όποια δυναμία έχει. Αν δεις ότι δεν διορθώνεται, τότε είσαι πιο αυστηρός. Έχουμε λοιπόν μια πλήρη κλιμάκωση των ποινών, τα οποία ξεκινάνε από απλά χρηματικά πρόστιμα. Και παραλαμβάνω, έχω εδώ ένα καλό παράδειγμα. Αν μου δίνατε λίγα λεπτά, και θα διάβαζα το σκεπτικό και θα καταλαβαίνατε τι είδους περιπτώσεις είναι αυτές οι οποίες επισύρουν ποινές και για ποιο τρόπο, για ποιο λόγο. Στη συνέχεια, είμαστε εκείνοι οι οποίοι, αν μυριστούμε κάτι, στέλνουμε τα στοιχεία όπου δει. Όπου χρειάζεται, γιατί πολλοί δεν ξέρουν και τι σημαίνει το όπου δει. Οι νεότεροι εννοώ. Και ανέφερα προηγουμένως, μιλώντας στον κύριο, δεν θυμάμαι αν ήταν ο κύριος Λοβέρδος ή κάποιος άλλος συνάδελφός σας, ο κύριος Καμένος, με την περίπτωση της πρώτων, βρήκαμε στοιχεία τα οποία στείλαμε στις δικαστικές αρχές, στην Αρχή Προστασίας Ξεπλύματος Χρήματος, στα ΕΛΤΕ, Επιτροπή Λογιστικών Τυποποιήσεων κτλ. Στις φορολογικές αρχές, στην Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς, εξαντλήσαμε δηλαδή τα πάντα. Τώρα, τι χρήση γίνεται από αυτούς, δεν το ξέρω. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είχαμε στείλει και ένα στοιχείο για κάποιον κύριο, ο οποίος λέει έχει 600 τόσα δις και παίρνει τα χρέη των υπολείπων, επιβαρυντικό προφανώς, το οποίο το στείλαμε σε δικαστική αρχή και χάθηκε. Νομίζω. Το στείλαμε εμείς πριν χρόνια. Δεν είδαμε να γίνεται κάποια ενέργεια. Δεν ονοματίζω. Πριν 4 χρόνια. Ήρθαμε σε επικοινωνία με αρχές του εξωτερικού. Μας είπαν ότι πρόκειται, δεν θέλω να πω λέξεις τώρα που μας παρακολουθούν. Το στείλαμε στον εισαγγελέα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κυρίως. Εμείς βρήκαμε την αξιοληπτική εικόνα ενός ανθρώπου, αν ανταποκρίνεται σε αυτό που ο ίδιος λέει. Λοιπόν, εστάλει αρμοδίως σε δικαστικές αρχές και έκτοτε τίποτα. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει κίνημα. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε ποια περίοδο στάλθηκε για τέτοιες εισαγγελικές. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω και να σας πάρω να σας πω αργότερα. Γιατί επειδή μας ενδιαφέρει και με τα ποσά που αναφέρατε είναι υπέρογκα και προφανώς μας ενδιαφέρει, παρότι δεν είναι αντικείμενο της εξεταστικής. Όχι, γιατί όλοι εξεταζόμαστε. Θα θέλαμε οπωσδήποτε κάτι τέτοιο να ενημερωθούμε, γιατί αφορά την ασφάλεια. Είμαι προετοίμαστο, αλλά ευχαρίστω να μου δώσετε. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ευχαρίστω. Θα επικοινωνήσουμε και αν χρειαστεί και εγγράφο. Πάμε λοιπόν και σε άλλου είδου ενέργειες κυρώσεις. Εκτός από αυτά που είπα, είναι να απομακρύνουμε στελέχη και έχουμε απομακρύνει στελέχη, έχουμε βγάλει στελέχη από ΔΣ ή έχουμε απαγορεύσει να είναι κτλ. Μετά πάμε στο διαφορετικό δίκτυο κεφαλαιακής επάρκειας κατά τράπεζα. Δεν έχουν όλοι, όπως έλεγα, τον ίδιο δίκτυο κεφαλαιακής επάρκειας. Σε κάποιες τράπεζες που θεωρούμε ότι λειτουργούν, ας το πω, λίγο πιο χαλαρά και δεν συμμορφώνονται, βάζουμε μεγαλύτερο δίκτυο και τον τιμωρείς με τον τρόπο αυτό όταν του βάζεις. Γιατί επηρεάζεται τον ελληνικό λαό τιμωρείς που πληρώνει αυτά, τις ζημιές. Δηλαδή 90% τώρα οι ζημιές των κομμάτων που βάλατε, ποιος θα τα πληρώσει. Δηλαδή μου λέτε, ο Κυριάκος δεν πληρώνει το δάνειο του κύριε Κατρονχανίων. Ποιος θα τα πληρώσει. Και πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Νικολόπουλε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μας λέτε με τον τρόπο αυτό. Βάλτε, δεν πειράζει. Συγχωρεμένος. Βάλτε επίτροπο ή αφαιρέστε την άδεια λειτουργίας. Γιατί αυτό είναι το έσχατο και αν γίνει κάτι τέτοιο, κινδύνευε να χάσουν καταθέτες λεφτά. Δηλαδή, η κλιμάκωση εξυπηρετεί ένα σκοπό. Κάνεις αυτά που πρέπει με σκοπό να φτιάξει. Και καταφεύγεις, μακάρι να μην καταφύγεις ποτέ, στο πιο αυστηρό, μόνο σε περίπτωση που έχεις μετέλθει όλων αυτών των όπλων και δεν τρέχει τίποτα. Και έχει συμβεί και αυτό. Κύριε Μαρτής, μια τελευταία.
μιας και έγινε αναφορά και από εσάς για τον πρώην υπουργό και δικαστικό λειτουργό, τον κύριο Νικολούδη. Και μάλιστα εξαιτίας μιας κοινοβουλευτικής παρέμβασης που κατέστησαν κατηγορούμενοι ο κύριος Ψυχάρης και 24 στελέχη της Α, βρίσκομαι σε δικαστική διαμάχη με τον κύριο Ψυχάρη χωρίς να το θέλω. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι μέχρι τότε είμαι σίγουρος, αλλά θα σας ρωτήσω, ενημερωνόσαστε και μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο είτε για τον κύριο Σόρα, για παράδειγμα, αν είναι αυτό το πρόσωπο που μπορεί να έχετε κάνει αναφορά, αν είναι αυτό, λέω, μήπως είναι αυτό, κύριε διοικητά? Δεν θυμάμαι, κύριε Νικολόπουλε. Για τέτοιο ποσό δεν θυμάστε? Μπράβο. 600 δισεκατομμύρια. Και δεν θυμάστε. Έχετε 600 εσείς. Έχετε στη διάθεση 600. Είστε εσείς και εγώ πάντως. Οι δυο μας δεν είμαστε. Λοιπόν, λέω ότι μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου έπαιρνα πάντα απαντήσεις μέχρι που ήρθε ο Νικολούδης και γι' αυτό ο Ψυχάρης νομίζει ότι ήταν αισθημένο. Έπαιρνα απαντήσεις από εσάς και από τις τράπεζες, μέσω του υπουργού πάντα, ότι αυτά δεν είναι άβατο. Απαγορεύεται. Τι είναι αυτά τώρα που λέτε, που θα μάθετε, που θα κάνετε? Τι έχει αλλάξει λοιπόν, όπως είπατε? Προχτές λέει ο οικονομικός εισαγγελέας 100 κόκκινα θαλασσοδάνεια, 3 δις σε κρυψώνες του εξωτερικού, ο έλεγχος. Τα εμβάσματα που είπατε, πολύ σωστά, το ΚΕΦΟΜΕΠ. Άρα λοιπόν από την εποχή Νικολούδη και Ντεύθεν έχουμε να δεσμεύεται η περιουσία, η κινητή και η ακίνητη όλων αυτών των μεγαλοσχημώνων, γιατί πήγαν οι εισαγγελείς και είπαν ότι δεν είναι τόσο καλά όπως τα νομίζετε εσείς. Ίσως, κύριε διοικητά μου. Γιατί μου το λέτε αυτό? Το λέω γιατί είπατε είναι πολύ καλά. Και όμως πάνε οι εισαγγελείς και λέει, ωραία, κάτσε εδώ να του δεσμεύσω την περιουσία. Και το ερώτημα είναι τώρα το εξής. Έχουμε λοιπόν τα δάνεια των κομμάτων χωρίς εγγύησεις. Υπήρξαν στιγμές, εποχές, μέρες και, κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω μέχρι τέλους σε αυτό, όπου ενδεχομένως τους λογαριασμούς τους, τα δάνεια των κομμάτων, να είχαν χρήματα. Παραμονές εκλογών, καλά χρήματα, πολλά χρήματα. Γιατί πού τα βάζανε, στον παούλο? Η τράπεζα δεν πήγε ούτε τότε ούτε και τώρα να δεσμεύσει εις το όλον, ας λέει ο νόμος. Η τράπεζα δεν τους λέει να γίνουν, πώς το λέτε τώρα, οι τραπεζίτες συνεπείς, συνεργάσιμοι, δανειολήπτες. Να πει, ελάτε εδώ κυρία Γεννηματά, κύριε Μητσοτάκη, συνεργάσιμο σημαίνει ότι θα μας φέρεις και άλλες εγγυήσεις. Όχι το 2.100. Αυτό επιτρέπεται? Και επίσης, εδώ έχω μπροστά μου πάλι πολύ συγκεκριμένο, για να δείτε γιατί ο κόσμος τώρα δείχνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και κάνει ο φίλος Μολοβέρδος ότι δεν καταλαβαίνει. Επειδή αυτά τα θαλασσοδάνεια και των ΜΜΕ και των κομμάτων ξέρει ότι θα τα πληρώσει ο κόσμος, έχει ενδιαφέρον να ακούσει από εσάς τώρα. Το 2012 η εταιρεία του κυρίου Κοντομινά πήρε από τη Eurobank χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, όχι με καταγγελίες, οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Κοντομινά παρουσίαζαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και ζητούσαν περίοδο χάριτος και μεταθέσεις δόσεων. Και όταν μάλιστα η διεύθυνση πίστης της Eurobank δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας Α Δορυφορική Τηλεόραση, δηλαδή δεν ενέκρινε το αίτημα, αφού έκρινε πως η αποπληρωμή του δανεισμού του ομίλου αναμένεται να προκύψει από μη εμφανείς πηγές. Παρ' όλα αυτά δόθηκε. Επίσης, στη δικιά σας την ίδια έκθεση λέει ότι η εταιρεία έχει διαχρονικές ζημιές, διεύρυνση του δανεισμού, απουσία εμφανών πηγών χρηματοδότησης, μεταφορά ρευστότητας μεταξύ συγγενών εταιριών, έλλειψη ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων και αναπόσβευστα άειλα 26,9 εκατομμύρια. Μπορείτε λοιπόν να μας απαντήσετε ποια ήταν η αντίδραση της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία συνέταξε αυτό, και σε ποιες ενέργειες προέβη μετά από όλα αυτά, όταν σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις εσείς μας είπατε πήρατε κάποια μέτρα, εστάλησαν μηνυτήριες αναφορές στον εισαγγελέα. Όταν λοιπόν έχουμε έκθεση του 11 για τη χρηματοδότηση 3.700.000 και από την Πειραιώς, και γίνεται αναφορά πάλι από την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος, και γίνεται αναφορά σε διαχρονικές ζημιές, σε αυξημένες λειτουργικές ζημιές, και η εξυπηρέτηση των δανείων, ακούστε, συντελείται με συνεχείς αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου
Η ερώτηση λοιπόν είναι ξεροκέφαλη. Σε ποιες ενέργειες προέβη η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά και με αυτή τη χρηματοδότηση και σας ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση είναι λοιπόν ξεροκέφαλη, κύριε Νικολόπουλε. Η Τράπεζα της Ελλάδος κινείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών που της δίνει ο νόμος. Οι μέτοχοι και επειδή... Θα μπορούσατε να το στείλετε στον εισαγγελέα. Σας παρακαλώ, ολοκληρώσατε. Αφήστε με να τελειώσω. Οι τράπεζες οφείλουν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Και επειδή είπατε ότι σήμερα πίσω από τις τράπεζες είναι οι φορολογούμενοι, είπα προηγουμένως ότι ο φορολογούμενος εκπροσωπείται με τουλάχιστον 2 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και θα πω και επίσης υπάρχει ο λεγόμενος monitoring trustee που τον έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί από κοντά το τι γίνεται, με άλλο σκεπτικό βέβαια εκείνη, διότι θεωρούν ότι εμείς δώσαμε δάνεια στην Ελλάδα και για τις τράπεζες και πρέπει να δούμε αυτά τα δάνεια με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται. Μην ρίχνετε λοιπόν όλα τα βάρη και όλες τις ευθύνες στην Τράπεζα της Ελλάδος, ότι όλα μπορεί να τα κάνει, να τα στέλνει, να τα κάνει, να τα ράνει. Κινείται αυστηρά στα πλαίσια που της δίνει η υπάρχουσα νομοθεσία. Και η νομοθεσία, επαναλαμβάνω, δεν είναι ελληνική, είναι διεθνή. Αυτά λοιπόν κάνουμε και τα έχουμε κάνει, πιστεύω, καλά, διότι την εποχή εκείνη κάναμε άπειρες δουλειές και είναι οι άνθρωποι της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουν βγάλει αυτά τα πορίσματα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στη συνέχεια, οι δικαστικές αρχές κινήθηκαν με βάση αυτά τα πορίσματα. Στο βιβλίο λέτε, αν ενημερώσατε τον Γεώργιο Παπανδρέου, κύριε διοικητά μου. Στο βιβλίο που μας δείξατε, λέτε, αν ενημερώσατε. Το λέω, αλλά το έχω πει και για να μην πάμε στα βράχια. Θέλετε να μας πείτε μια κουβέντα? Όχι, κύριε Νικολόπουλε, είναι εκτός. Μα μας είπατε γι' αυτό και μας αφήσατε έτσι στη θα μέση. Θα με καλέσετε ένα βράδυ στην εκπομπή σας να τα σας πούμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας παρακαλώ. Η τηλεθέαση θα πάει στο Θεό. Υποχρεώνομαι να επιστρέψω στην Εξεταστική Επιτροπή, κύριε συνάδελφε. Συγγνώμη για το χαλαρό, με συγχωρείτε και εμένα, κύριε. Προφανώς. Είναι ένας αστεϊσμός. Ίσως λίγο η ώρα που είναι περασμένη και η κούραση. Θα πρέπει να σας πω όμως ότι είναι πιθανά υπερκείμενο της Επιτροπής μας, αλλά η Επιτροπή μας πιθανά εξετάζει πράγματα που οφείλονται και σε πολιτικές επιλογές που οδήγησαν σε μια δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Και εσείς αναφερθήκατε στη δυνατότητα άλλων επιλογών. Δεν θα απαγορευόταν μια τέτοια ερώτηση, αντίθετα θα ήταν ωφέλιμη. Απλά αν μπορώ να προσθέσω, γιατί το είπε και η κυρία Καβάδα και δεν απάντησα. Με συγχωρείτε, κυρία Καβάδη, με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχει θέμα. Και σας έβλεπα και, και είμαι ασυγχώρητος. Ίσως η κούραση, ίσως η κούραση. Δεν υπάρχει θέμα. Που είπατε ότι για ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα φταίνει οι τράπεζες, είναι λάθος αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχουν ένα μικρό μερίδιο ευθύνης οι τράπεζες με αυτά που λέει ο κ. Νικολόπουλος και είπατε κι άλλοι, αλλά είναι πολύ μικρό μπροστά στα όλα συνέβησαν από άλλες πλευρές. Και δεν θέλω να ανοίξω την κουβέντα αυτή, γιατί θα πήγαινα σε αυτό που ρώτησε τελευταία ο κ. Νικολόπουλος. Έχουν γίνει άλλα πολιτικά λάθη και ίσως και η κοινωνία είχε πάρει έναν δρόμο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και έτρεχε προς τα εκεί. Και αυτό το λένε όχι εγώ απλά, το λένε άπαντες σήμερα. Έγκυροι αναλυτές, είτε Έλληνες είναι είτε ξένοι. Σε ό,τι με αφορά, δεν είπα ότι για όλα φταίνουν οι τράπεζες, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είπα ότι φέρουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Διευκρινίστηκαν. Ο γαμπρός της Κλίντον όντως έχει δικαιοκαμένος. Είναι ακούρευτος ο γαμπρός της Κλίντον, έχει δικαιοκαμένος. Ευχαριστώ πολύ. Απέδειξα ότι έχει άδικο. Λοιπόν, ο κύριος Καραθανασόπουλος. Τώρα όμως, μήπως να έρθετε από κάτω για να μην... Ο κύριος Προβόπουλος... Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Σας αφήσουμε. Καθίστε. Δεν θα ακούγεται και στο μικρόφωνο. Με συγχωρείτε, κύριε Καραθανασόπουλε, για να... Έχουμε αμοιβή αγάπη και εκτίμηση, παρά το ότι ανήκουμε σε άλλους χώρους. Ο κύριος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, με τον κύριο Προβόπουλο έχουμε ανταλλάξει πολλές φορές απόψεις σε επίπεδο κοινοβουλίου πάντοτε. Και έχουμε συμφωνήσει και κάποιες φορές. Ναι. Και τώρα θα συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Γιατί ακριβώς εμείς δεν χρησιμοποιούμε όρους πάρτι. Δεν χρησιμοποιούμε όρους πάρτι. Ήταν συνειδητή επιλογή που έγινε αυτή η δανειακή εφορία. Για να μπορέσει τις περισσορευμένα κεφάλαια τα οποία είχε να τα διαθέσει προσπαθώντας να αποτρέψει την εκδήλωση της κρίσης. Όμως η κρίση δεν αποτράπει, ίσως έγινε και πιο χειρότερη με βάση αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά τέλος πάντων, βεβαίως ο κύριος Προβόπουλος υπηρέτησε και ενδεχόμενα υπηρετεί ακόμη. Και δεν το λέω με κακή πρόθεση. Όχι εντός Ελλάδος. Λέω και εγώ άλλωστε υπηρετώ κάτι. Έτσι, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί και την καρδιά του συστήματος του κοινωνικο-οικονομικού το οποίο ζούμε και αιμοδοτεί επιχειρηματικούς ομίλους κατά βάση συγκεντρώνοντας χρήματα. Πάντως, σε σοσιαλιστικά καθεστώτα υπάρχουν τράπεζες.
Και εκεί ναι, άλλος, άλλος ο ρόλος, άλλος ο ρόλος εκεί πέρα και ένα μεταβατικό στάδιο είναι η ύπαρξη τραπεζών και νομίσματος. Ναι, ναι, όχι. Αλλά είναι ένα μεταβατικό στάδιο, απόρρια του παλιού συστήματος και της ανάγκης να έχεις δοσοληψίες με το καπιταλιστικό σύστημα. Πέρα από αυτό, λοιπόν, η κρίση τέλος πάντων, ανεξάρτητα την έκφραση την οποία παίρνει, δεν μπορεί να, από αυτό το σύστημα να εξαλειφθεί. Και στο παρελθόν και τώρα και διαχρονικά και μάλιστα και το τελευταίο διάστημα μπορεί να εκδηλωθεί. Υπάρχουν φόβοι, ανησυχίες, είτε ως κατέρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είτε ως κατέρευση κάποιων κρατών με υψηλό κρατικό δανεισμό. Με αποτέλεσμα να μην είναι απαλλαγμή και να μην μπορεί να απαλλαχθεί ποτέ το χρηματοπιστωτικό σύστημα από τους κινδύνους στους οποίους υπάρχει. Όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό, η εκτίμηση δικιά μας είναι ότι τα θαλασσοδάνεια, όπως ονομάστηκαν, υπήρξαν και θα υπάρχουν. Και στο παρελθόν υπήρχαν τη δεκαετία του 60 και του 70. Παρότι εκεί πέρα δεν υπήρχε το απελευθερωμένο πλαίσιο, παρόλο ότι όλα ήταν ελεγχόμενα, πολύ δε περισσότερο σήμερα που απελευθερώθηκε το πλαίσιο και οι κανόνες που υπάρχουν, όσο αυστηροί και να με τη Βασιλεία Τρία και με τους διάφορους κανονισμούς που εκδίδει κατά καιρούς Τράπεζα Ελλάδας, υπάρχει πάντοτε σχετική ευελιξία. Το όνομα της, ότι κάποιος αναλαμβάνει το ρίσκο της όποιας επιλογής και βέβαια και αντιφατικότητα των νομοθετημάτων πάντοτε που διευκολύνει την ύπαρξη θαλασσοδανείων. Αλλά να μην πάω στη γενικευμένη συζήτηση. Αυτά που θέλω να ρωτήσω, γενικά τα ρωτάω και στους υπόλοιπους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού συστήματος που πέρασαν από εδώ, είναι γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των επιτοκίων, κύριε Προβόπουλε. Δηλαδή διαφορετικά επιτόκια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, διαφορετικά για τους μικρότερους και διαφορετικά για τους καταναλωτές ή για τους τα στεγαστικά δάνεια. Πολύ δε περισσότερο που κάποια από αυτά, όπως τα στεγαστικά δάνεια, έχουν και εγγύηση. Υποθήκη, το σπίτι ή κάποιο άλλο ακίνητο. Συνήθως το σπίτι. Θέλετε να απαντήσω? Ναι, ναι, βεβαίως. Μία καλύτερα, μία-μία, για να μπορεί να υπάρχει και η ροή του λόγου καλύτερα. Ναι. Στο τελευταίο θα απαντήσω, γιατί άλλες είναι απόψεις ιδεολογικού χαρακτήρα, έτσι, και δεν έχει σχολιάσει. Τη σέβομαι απολύτως, δεν τη ασπάζομαι, αλλά δεν τη σχολιάζω κιόλας. Για το τελευταίο που είπατε, ο βασικός κανόνας είναι ότι οι τράπεζες ξεκινούν από ένα βασικό επιτόκιο, το οποίο είναι για όλους το ίδιο, και στη συνέχεια μπαίνει επάνω ένα περιθώριο, το οποίο περιθώριο κατά βάση εκφράζει τον κίνδυνο όταν είναι αυξημένος. Όπως για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και λέμε τα περίφημα spreads με ελληνιστή περιθώρια, παίρνουμε την πιο ασφαλή κυβέρνηση που βγάζει κυβερνητικά ομόλογα, που είναι προκειμένου γερμανική, έτσι θεωρείται από τις αγορές, δηλαδή, δεν το λέω εγώ. Και στη συνέχεια, ανάλογα με τον κίνδυνο που οι τρίτοι θεωρούν ότι ενέχει η τοποθέτηση χρημάτων τους σε ελληνικά ομόλογα ή σε ισπανικά αντιστοίχως ή πορτογαλέζικα οτιδήποτε, προσαυξάνεται αυτό το επιτόκιο με ένα περιθώριο. Το ίδιο ακριβώς αφορά και τα επιτόκια τα τραπεζικά από την πλευρά αυτή. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι έχουν μικρότερο κόστος για τις τράπεζες. Διότι, για παράδειγμα, μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να πάρει ένα δάνειο για 100 εκατομμυρίων και για να πάρουν 100 εκατομμύρια στεγαστικά πρέπει να έχει μια γραφειοκρατία που να έχει απέναντί της 5.000... Με συγχωρείτε, επειδή το απάντησε αυτό και ο επιθεωρητής της Τράπεζας της Ελλάδας, την ίδια απάντηση έδωσε, το ίδιο περίπου επιχείρημα. Όμως ο κίνδυνος το βασικό είναι το πρώτο, κύριε Καραθανασόπουλο, όχι αυτό. Να πούμε και για το βασικό, γιατί για παράδειγμα υπάρχουν πληροφορίες και μάλιστα και εκτιμήσεις στο τελευταίο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδας ότι δίνονταν δάνεια από μία τράπεζα, ενδεχόμενα και άλλες τράπεζες, δεν είναι μοναδική, κάτω από αυτό το επιτόκιο βάση που λέτε. Ναι. Για άλλο λόγο δίνονταν ενδεχομένως. Κοιτάξτε, αν υπάρχει δόλος, δεν το κουβεντιάζω. Δεν συζητάω, πάντως συζητάω ότι είναι μια ευνοϊκή μεταχείριση. Ναι, αλλά προσέξτε. Εγώ δεν βάζω στο δίδυμα του δόλου, βάζω τη ευνοϊκή μεταχείριση. Επιτρέψτε μου να πω κάτι σε αυτό που είπατε, την παρένθεση. Να σχολιάσω λίγο την παρένθεση. Αλλά δεν ολοκλήρωσε και σχολιάσει το δόλου μαζί. Μια κουβέντα θα πω μόνο. Εσείς έχετε το λόγο και συνεχίζετε. Λανθασμένη τιμολόγηση, σαν και αυτή που υπενηχθήκατε προηγουμένως, μπορεί να γίνει είτε λόγω δόλου. Θέλω να πιστεύω δεν υπάρχει εδώ δόλος, ευχή εκφράζω, ή λόγω κακών συστημάτων.
Και η συγκεκριμένη τράπεζα την οποία αναφέρατε έχει βασικά προβλήματα στο πληροφοριακό της σύστημα. Τέτοια που ενδεχομένως δεν της επιτρέπει να κάνει τις σωστές διαφοροποιήσεις. Είναι από τις βασικές αδυναμίες που έρχονται από το παρελθόν. Συμφωνώ. Μπορεί για τη συγκεκριμένη τράπεζα να ισχύει αυτό, αλλά και για άλλες τράπεζες υπάρχει μια αντίστοιχη πολιτική. Όχι, διότι κοιτάξτε, να σας πω ποια είναι συνήθως η πολιτική στις υγιώς λειτουργούσες μονάδες τραπεζικές. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση στην οποία εντάσσονται όλες οι εταιρείες. Άλλες χρησιμοποιούν το σύστημα της ICAP. 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 Ακούστηκε προηγουμένως. Έρχεται η ICAP, η οποία έχει στοιχεία με ιστορικό πίσω δηλαδή για τις εταιρείες. Βλέπει τι κερδοφορία έχουν, αν είναι μεγάλη, καλή, ποιότητα προσωπικού κτλ. Και δίνουν μια αξιολόγηση. Α, Β, Γ, Δ. Κάποιες τράπεζες οι οποίες δεν έχουν δικό τους σύστημα τέτοιο αξιολόγησης χρησιμοποιούν τη ICAP. Και εκεί μηχανιστικά έρχονται και βάζουν που τον κατατάσσει στη Δέλτα. Η Δέλτα τι επιτόκια έχει? Έχει περίπου από 3 έως 3,5. Στη συνέχεια, τελειώνω, δεν σας κουράζω. Στη συνέχεια μπορεί το επιτόκιο αυτό να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω προς τα κάτω αν η συγκεκριμένη τράπεζα ξέρει και κάποια στοιχεία είτε ευνοϊκά είτε επιβαρυντικά για το συγκεκριμένο δανειολήπτη. Για παράδειγμα, πολλές φορές οι τράπεζες έχουν τη μισθοδοσία της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία στο παρελθόν τουλάχιστον τους έδινε κάποια κερδοφορία. Διότι να έχεις μια μεγάλη εταιρεία που έχει ξέρω 500 ανθρώπους, που σημαίνει ότι παίρνουν στεγαστικά δάνεια από σένα, όπως εσύ εδώ είσαι στην Εθνική Τράπεζα, αν δεν κάνω λάθος, παίρνει τη μισθοδοσία σας. Κάνω λάθος? Βουλευτές, ναι. Λοιπόν, όταν έχεις και το πελατολόγιο είναι ευρύτερο και σου αφήνει κερδοφορία, μπορείς να είσαι πιο επίοικης, πιο ευνοϊκός με την εταιρεία αυτή στην τιμολόγηση. Όπως και αν υπάρχουν, υπάρχουν μεγαλομέτωχοι στην τράπεζα που έχουν επιχειρηματικούς ομίλους. Ποια τράπεζα? Λέω, υπάρχουν οι σύμφυσεις. Όχι, Ελλάδος, όχι, δεν λέω για την τράπεζα της Ελλάδος, λέω για τις τράπεζες. Ωραία, που υπάρχει σύμφυση ανάμεσα στις τράπεζες και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Είτε θυγατρικές είτε στο μετοχολόγιο. Αλλά πέρα από αυτό, βάλει το ζήτημα του κόστους δαπάνης για τα μικρά δάνεια. Διαχειριστικού κόστους. Μπράβο, του διαχειριστικού κόστους. Όμως, αυτό το αντίβαρο είναι ότι άμα σκάσει ένα μεγάλο δάνειο. Ναι. Σε μεγαλύτερο κάτω. Κίνδυνο. Ενώ για να σκάσουν όλα μαζί τα στεγαστικά δάνεια δεν είναι κίνδυνο να υπάρχει. Σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Άρα γιατί αυτή η διαφοροποίηση κάπως. Και αυτό λαμβάνει υπόψη που λέτε. Πάντως υπάρχει διαφοροποίηση. Βεβαίως υπάρχει. Ναι. Ναι, πάμε παρακάτω τώρα. Το ίδιο υπάρχει και με το ζήτημα των εγγύησεων. Εγγύησεων υπάρχει. Ναι, εγγύησεων. Ναι, σωστά. Στα μεγάλα δάνεια δεν υπάρχουν εγγύησεις. Υπάρχουν, υπάρχουν ελάχιστες εγγύησεις και κατά κύριο λόγο είναι. Πώς θα το πω, όχι εμπράγματες. Ναι. Ναι, όχι εμπράγματες εγγύησεις. Λέω, δεν ξέρω τώρα αν είναι, δεν με απασχολεί τόσο πολύ μόνο μου, γιατί στο κάτω μου είναι ένα δισεκατομμύριο και τα υπόλοιπα είναι 90. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ας δούμε το συνολικό. Λέω, ας δούμε το συνολικό και ας το δέντρο. Ας δούμε. Μα δεν σε διέκοψα τώρα. Ας δούμε το δάσος και ας αφήσουμε το δέντρο. Εγώ θέλω το δάσος να λύσω. Το δέντρο, κοίτα το εσύ. Λοιπόν, από αυτή την άποψη. Είναι διαφορετικό να έχεις μη εμπράγματες εγγύησεις για πολύ μεγάλα δάνεια, γιατί αυτό διευκολύνει την ευελιξία και τη χρηματοδότηση και τη ροή του χρήματος. Σε κάποιον άλλο ο οποίος όμως είναι ταλέπορος, ναι, έχει μια δουλειά, έχει ένα μισθό και του βάζει και εγγύηση να χάσει το τέλος. Ναι. Ο ένας μπορεί να μην χάσει τίποτα, ναι, ο μεγάλος. Βέβαια, στη δεύτερη περίπτωση η εγγύηση είναι ας πούμε το σπίτι αυτό που πήρε στεγαστικό δάνειο. Ναι, θα χάσει το σπίτι. Ο άλλος, αλλά προσέξτε, και ο άλλος όταν σκάει κάτι, ναι, δεν θέλω να πω ονόματα, μπορεί να μην χάσει τίποτα. Αλλά γιατί δεν έχει εγγυηθεί με την περιουσία. Κοιτάξτε, του τίποτα. Δεν είναι σύνηθες αυτό το οποίο λέτε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνεται. Ακούστε. Αυτό γίνεται, παράδειγμα. Όχι, όχι, όχι. Δεν, με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Διότι και στις μεγάλες επιχειρήσεις παίρνει εγγυήσεις που μπορεί να είναι ακίνητα, να είναι μηχανολογικός εξοπλισμός, να είναι δικαιώματα, royalties κτλ. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Παίρνει, δεν παίρνει περίπτωση. Αλλά ο κανόνας ότι εάν κάποιος έχει εγγύησεις πρέπει να έχει καλύτερη μεταχείριση τιμολογιακή είναι σωστός. Μόνο που δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, εκτίμηση δικιά μου αυτή. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην υπάρχει. Αλλά αν δεν υπάρχει, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους αυτοί που την κάνουν. Να δούμε δύο πραγματάκια σύντομα ακόμη. Ο αλληλόχρεος λογαριασμός. Κατανοητό. Κερδίζει η τράπεζα κάνοντας εκ των προτέρων αποπληρωμή της χρηματοδότησης. Νωρίτερα αποπληρωμή της και κερδίζει με το επιτόκιο.
και είναι καταλογητό μέσα σε επίπεδο ετήσιο, διευκολύνοντας αυτόν αυτό που έχει ανοίξει. Αυτό μην το λέτε έτσι όμως, εξυπηρετεί και την άλλη πλευρά, γι' αυτό και συνάπτει. Εννοείται. Και τους δύο εξυπηρετεί. Μα για να γίνει εξυπηρετεί και τους δύο. Σε ετήσια βάση. Όταν όμως αυτός ο αλληλόχρονος λογαριασμός πάει σε τετραετή βάση, για το σύνολο μιας χρηματοδότησης τετραετούς βάσης που δεν είναι σίγουρο αν θα υπάρξει, γιατί τέσσερα χρόνια δεν υπήρχαν ποτέ, ή μάλλον ήταν σπάνια σε κοινοβουλευτική περίοδο, και στο τέλος αν κάτι δηλαδή δεν... Για κόμματα τώρα, έτσι. Για τα κόμματα, ναι. Ωραία. Γιατί αυτό συνέβη με την Αγροτική Τράπεζα, το όριο ανάληψης ενός ελόγχρου ήταν η τετραετή χρηματοδότηση και όχι η ετήσια. Αν δεν λήξει η τετραετία και έχει πάρει εκ των προτέρων τα τέσσερα χρόνια, ή αν μετά δεν υπάρξει, αυτό που θα σκάσει θα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Είναι λογικός μέθοδος διαχείρισης του όποιου κινδύνου εκ μέρους της αγροτικής. Δεν μπορώ να απαντήσω με ένα ναι με ένα όχι, κύριε Καραθανασόπουλε. Πρέπει να έχει μια καλύτερη εικόνα να απαντήσει και δεν την έχω αυτή τη στιγμή έτσι όπως το θέτεται. Λυπάμαι. Το ίδιο έχει να κάνει και με την εκχώρηση της κρατικής χρηματοδότησης, γιατί ρωτήθηκε και από άλλους. Αυτό νομίζω το έθιξα πολλές φορές αυτό. Περισσότερο γι' αυτό και δεν συνεχίζω. Από τα ίδια πράγματα. Απλά και μόνο επιτρέψτε μου το τελευταίο και θα κλείσω με αυτό. Αναφερθήκατε πριν στην υπόθεση ασφαλιστικά ταμεία και κούρεμα. Ναι. Ότι αν δεν κουρεύονταν τα ασφαλιστικά ταμεία, θα έπρεπε το κρατικό χρέος θα παρέμενε υψηλό. Αυτό που κέρδισε ο ένας, το γλίτωσε ο άλλος. Αυτό είπα. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ας το δούμε, ας πούμε ότι έχει βάση αυτή η σκέψη την οποία κάνετε. Γιατί δεν συμβαίνει και το ίδιο με τις τράπεζες. Από τη στιγμή που τις κουρεύτηκαν τα ομόλογα, πολύ απλή απάντηση. Τις ανακεφαλοποιήθηκαν, μετά το κρατικό χρέος δεν υπήρξε. Είναι πολύ παρέμεινε, απλή απάντηση. Όσον αφορά το κομμάτι των τραπεζών, παρέμεινε άθικτο. Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση, κύριε Καθανασόπουλε, και είναι η εξής, με δύο κουβέντες. Αν δεν είχε συμβεί αυτό στις τράπεζες, θα είχαν καταρρεύσει οι τράπεζες. Και αν καταρρεύσουν οι τράπεζες, δεν θα είχε χάσει απλά ο κύριος Λάτσης, ο κύριος Κωστόπουλος, ο κύριος Σάλλας τα χρήματά τους. Θα είχε καταρρεύσει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν, εγώ επεκτείνοντας αυτή την απάντηση. Ενώ συγγνώμη, με τα ταμεία δεν είναι το ίδιο, με την εξής έννοια. Ναι. Τα ταμεία δεν βασίζονται στο να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία για να δώσουν τις συντάξεις. Τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν το μέλλον. Όταν υπάρχουν δυσκολίες, τότε. Αλλά όταν γλιτώνει το κράτος από το κούρεμα, το κράτος μπορεί να τα σιγοντάρει τα επόμενα χρόνια, πράγμα το οποίο και το κάνει. Αν δείτε τη συμβολή, το ποσοστό της συμβολής της κρατικής επιχορήγησης στη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων, θα δείτε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να πω και εγώ τη γνώμη μου τώρα, αν μου επιτρέπετε. Άρα λοιπόν, γλιτώνουμε τις τράπεζες για να μην καταρρεύσουν. Τον εαυτό μας γλιτώνουμε. Εντάξει, το είπατε την άποψή σας. Αφήνουμε όμως τα ασφαλιστικά ταμεία να καταρρεύσουν. Γι' αυτό ήρθε νέος ασφαλιστικός νόμος, ο οποίος άλλαξε συνολικά το σύστημα. Δεν καταρρεύσαν γι' αυτό τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν ένας λόγος κι αυτός. Ήταν άλλος λόγος ότι επί χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος διέθετε αποθεματικά άτοκα των ασφαλιστικών ταμείων για πολλές δεκαετίες. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Είναι λάθος. Θα μου απαντήσετε μετά, αν θέλετε. Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος που διαχειριζόταν τη δεκαετία του 60, του 70. Α, για αυτή την περίοδο μιλάτε. Για αυτή την περίοδο μιλάτε. Με βάση όμως νομικό πλαίσιο, όχι το έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι, δεν το έκανε από μόνο. Α, συγγνώμη. Άρα όμως τα αποθεματικά τότε των ασφαλιστικών ταμείων, με υψηλό πληθωρισμό και άτοκη κατάθεση. Σωστά το λέτε. Εξαφανίστηκαν. Έχετε δίκιο. Δώθηκαν. Να μην πάμε στο χρηματιστήριο και πόσα χάσαν. Όλα αυτά είναι συνολικό όμως ζήτημα. Με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Και δεύτερον, το κράτος με πρόσχημα αυτό κουρεύει τις συντάξεις. Κύριε Καραθανασόπουλε, τελειώστε. Συγγνώμη, νόμιζα ότι. Ναι. Άρα είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ίσως το σύστημα και χρεοκοπώ τους ανθρώπους. Το πρόβλημα το κοινωνικοασφαλιστικό νοσούσε χρόνια τώρα. Ασφαλώς αυτά που είπατε ήταν αιτίες παθογένειας, δυστυχώς υπήρχαν και πολλές άλλες. Εκμεταλλεύτηκαν όμως αυτή τη. Έχω γράψει 3-4 βιβλία για τα θέματα. Κατέρευσαν οι συντάξεις. Αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης, κατέρευσαν οι παροχές. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ο άλλος που είναι φορολογούμενος, φορολογεί για αυτές τις παροχές. Και για ένα κρατικό χρέος το οποίο δεν έκανε επί της ουσίας. Τόσο με αυτή είναι διαφορετική αντίληψη και διαφορετική προσέγγιση. Λοιπόν, τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Επειδή η κυρία Κοζομπόλη έχει μια υποχρέωση, ξεκινάει 8 λεπτά. Κύριε Προβόπουλε, είχα σημειώσει να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ευχαριστημένος
από το γεγονός ότι προστατεύτηκε. Δεν έχετε καλό το μικρόφωνο, κύριε Κουζομπολή. Θέλει πιο κοντά σας. Ότι προστατεύσατε το τραπεζικό μας σύστημα ως εκ της ιδιότητός σας, μεγάλος τέλεχος δύο τραπεζών, ανώτατος τέλεχος της Εμπορικής και της Πειραιός, και εν συνεχεία ο ισχυρός άνθρωπος του τραπεζικού μας συστήματος σε πολύ δύσκολα χρόνια για την ελληνική οικονομία, 8 με 14. Όμως και εισαγωγικά απαντήσατε ότι ναι, είσαστε υπερήφανος, αλλά και ρωτηθήκατε και είπατε το ίδιο. Οπότε το ερώτημά μου αυτό το τροποποιώ και θέλω να σας ρωτήσω, πώς αισθάνεστε καλά και λέτε ότι πράγματι προστατεύσατε το τραπεζικό σύστημα όταν διαπιστώνετε από τις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σωρία, κυριολεκτικά το λέω σωρία, παραβίασης των πιστοτικών κανόνων εκείνων που κάθε τράπεζα. Ναι, θα σας αποδείξω, έχω ενδεικτικά να σας αναφέρω. Θα σας αναφέρω αν θέλετε. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω, έχω σημειώσει εδώ τη δανειοδότηση του ΔΟΛ. Ποια παράβαση έγινε η πιστοδοτική? Θα σας πω. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η τράπεζα. Τι λέει, για διαβάστε. Απόσπασμα αναφέρω. Δανειοδότηση, στην περίπτωση που δανειοδοτήθηκε μία θυγατρική του ΔΟΛ, αναφέρεται στην τράπεζα της, από την ΕΤΕ. Αναφέρεται, διαπιστώνεται στην τράπεζα. Θα έπρεπε να είχε δρομολογηθεί περιορισμός του ορίου και ενίσχυση εξασφαλίσεων με σταδιακή απεμπλοκή. Ναι. Στη χωρίς, πότε το είπε αυτό, στη χωρίς αιτιολογία ανανέωση του ορίου κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας ειδικές εκδόσεις με μόνη... Μα δεν είναι παραβίαση πιστοδοτικής πολιτικής. Με μόνη εξασφάλιση. Δεν είναι παραβίαση, λάθος, μην προχωράτε. Είναι λάθος αυτό που λέμε. Με συγχωρείτε. Με αγάπη το λέω. Έχουν θεσπιστεί κάποιοι κανόνες. Και λέει. Ποιος τους θεσπίζει τους κανόνες? Η ίδια η τράπεζα. Η ίδια η τράπεζα. Και τους τηρεί. Και τους τηρεί. Λέει λοιπόν. Δεν τους τηρεί γιατί έχει δώσει δάνειο χωρίς εξασφάλιση. Λέει με ένα γράμμα. Όχι καθόλου. Μπορεί να δώσει και χωρίς εξασφάλιση μια τράπεζα δάνειο. Μα κανένα κάνει. Οι πιστοδοτικοί κανόνες, ναι, βεβαίως. Μα, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Κοιτάξτε, μάθαμε εδώ. Σας διακόπτω και δεν θέλω. Με συγχωρείτε. Κύριε Υπουργόπουλε, μάθαμε ότι πραγματικά θα μπορεί να δώσει και χωρίς κάλυμα, όντως, να μην βάλει κάποια εξασφάλιση. Όμως, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως μάθαμε εδώ. Εμείς δεν τα ξέραμε τόσο καλά. Από την πορεία εργασιών μιας εταιρείας, από τον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και όλα αυτά. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας αναφέρω, και δεν είναι μόνο. Ανέφερα τώρα μία περίπτωση. Αναφέρω παρακάτω την περίπτωση της Μιχαλακοπούλου που επίσης χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕ. Αναφέρω την περίπτωση της Πειραιός, που επίσης κατατάσσει, ακούστε όρο του πιστοδοτικού κανόνα, ότι ανάλογα με τη διαβάθμιση είναι και ο κίνδυνος της εταιρείας. Έχουμε διαβάθμιση του ΔΟΛ 16, αδύνατη πιστοληπτική ικανότητα, δανειοδοτείται. Έχουμε την Αλφα Μπανκ, παρουσιάζει από το 9 πτωτική συνέχεια πορεία. Δανειοδοτείται το 12 με 4% με την προϋπόθεση, προσέξτε, με την προϋπόθεση να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και από εκεί να αποπληρώσει και το 4%. Κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δανεισμό. Μία παράβαση. Μάθαμε ότι δεν γίνεται αυτό. Δεύτερη, δεν αποπληρώνει το δάνειο που είχε πάρει, παρότι δανειοδοτήθηκε για να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Την κάνει με δάνειο, δεν αποπληρώνει τα 4%. Ακολουθεί κι άλλο. Στην εταιρεία του ίδιου ομίλου. Να απαντήσω λίγο σε αυτά, γιατί λέτε τα ίδια. Αυτά είναι ενδείξεις. Εντάξει, αυτά που σας ανέφερα τώρα είναι παραβάσεις, παραβιάσεις των πιστοδοτικών κανόνων. Δεν είναι. Μα να σας πω κάτι. Είναι. Αφήστε με να απαντήσω, να σας πω. Θα τελειώσω τότε με αυτό. Ωραία. Στην τελευταία περίπτωση που σας είπα του ΔΟΛ, έχουμε μία επόμενη χρηματοδότηση του ομίλου και του Σταύρου Ψυχάρη χωριστά, για την οποία, όπως έχετε πληροφορηθεί ίσως, έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη. Και εκεί φαίνεται ότι είναι πραγματικά παραβίαση των κανόνων, γιατί δεν υπάρχει. Ποιο κανόνο, τι είναι ως κανόνα παραβίαση? Της Αλφα. Και να σας πω κάτι, αν θα είχα τα χαρτιά μου, θα σας ανέφερα τη συγκεκριμένη συγκυκλίωση 31, αν θυμάμαι, του 7, που έλεγε κάτω από ποιες προϋποθέσεις δίνεται δάνειο. Ανεξόφλητο δάνειο 40 εκατομμυρίων, έχει πάρει ο Ψυχάρης προσωπικά 50 εκατομμύρια το 2005 να αγοράσει το 25% των μετοχών του ΔΟΛ. Εξοφλεί 10 από αυτό και το 9, ξαναπαίρνει χρήματα 9, 10, 11. Κύριε Κοζομπόλη, για να μην κουράζετε, αν με ρωτήσατε αν εγώ θα τα δίνα, θα σας έλεγα όχι, δεν θα τα δίνα. Ωραία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που τα έδωσε παραβίασε πιστοδοτικούς κανόνες. Το εγχειρίδιο της πιστοδοτικής πολιτικής σε κάποια τράπεζα, που είναι πολυσέλιδο, δεν είναι δύο παράγραφοι, ναι, αφήνει μια μεγάλη ευελιξία και δικαίως την αφήνει, γιατί η ζωή είναι πολύ σύνθετη
για να την πιάσεις μέσα σε λίγες σελίδες. Και επειδή άνθρωποι εφαρμόζουν όπως εφαρμόζουν τις γραφές, τους κανονισμούς εν προκειμένου, αν οι άνθρωποι εκτιμήσουν με τον ΑΒ τρόπο εντός του πλαισίου του οποίου υπάρχει, είναι εντός της πιστοδοτικής πολιτικής. Όμως, το ξαναλέω, εάν μου πείτε, αν κάποιος άλλος, εγώ, αν θα τα έδινα, σας λέω ότι δεν θα το έδινα. Βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, εν προκειμένου. Κύριε Προβόπουλε, εσείς γιατί θα το δίνατε? Γιατί αντίκειται σε κάποιο κανονισμό. Έχουν δεσπιστεί κανόνες που δεν τηρηθήκανε. Είναι συγκεκριμένοι κανόνες. Όχι κανόνες με την έννοια που το λέτε. Δηλαδή, παραβίασε το πιστοδοτικό μάγκιο όλων των χειρίδιων, το οποίο του δίνει την δυνατότητα να παραβιάσει, κατά περιπτώσεις. Τότε γιατί θεσπίζεται όταν το παραβαίνει κάποιος? Γιατί η κεντρική ιδέα, φαντάζομαι, εγώ με το μικρό μου το μυαλό, που δεν έχω ειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο. Τώρα έχετε γίνει ξεφτέρια όλοι εδώ πέρα. Όχι, δεν έχουμε γίνει τίποτα. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι αυτοί οι κανόνες, οι πιστοδοτικοί, το λέει και η λέξη, ότι θέλουν να θωρακίσουν τον τρόπο που χορηγούνται κάθε είδους πιστοδοτήσεις. Τον τρόπο αυτό. Πιστέψτε με, η ζωή είναι πάρα πολύ σύνθετη για να την πιάσει σε κάποιους απλούς κανόνες, 10 εντολές, δίνω, δεν δίνω, δεν δίνω έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει ένας ευρύ τρόπος. Εγώ πίστευα, πριν να αρχίσει αυτή η συζήτηση, πράγματι, έχετε δίκιο σε αυτό, ότι η εξασφάλιση είναι μόνο η πράγματι η πιο ισχυρή για πράγματι εξασφάλιση. Δεν είναι. Δεν είναι. Έμαθα στην πορεία ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι που εξασφαλίζεται ένα δάνειο. Εδώ μιλάμε όμως ότι από κανένα τρόπο δεν εξασφαλίστηκε ένα συγκεκριμένο δάνειο. Και πολλά άλλα. Σας απάντησα. Από κανένα τρόπο. Σας απάντησα πολύ. Άρα δεν έχει παρεβιαστεί. Όχι. Τότε σας ρωτώ. Ναι. Από πού θα πάρει πάλι η τράπεζα τα έχασε τα χρήματα του δόλου και κάθε δόλου? Αν τα χάσει, τα έχασε, ναι. Έχασε. Ναι. Συγγνώμη. Αφού τα έχασε, αυτό δεν αφορά τον Έλληνα πολίτη όταν ανακεφαλώνονται τράπεζες? Αφορά, αλλά σας λέω ότι ο Έλληνας πολίτης είναι διεκπροσώπου του βεβαίως παρόν στο ΔΣ και μπορεί να ελέγξει ό,τι θέλει να ελέγξει. Κύριε Προβόπουλε, μου λέτε τώρα ότι προστατεύσατε τις τράπεζες, ναι, γιατί δεν έχασε κανένας καταθέτης, δεν κουρεύτηκε η κατάθεσή του, ναι, και μου λέτε ότι δεν σας ενοχλεί. Δεν είπα δεν με ενοχλεί. Συγγνώμη. Το θεωρείτε σωστό που όχι μόνο οι καταθέτες, αλλά όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν 50 δις για τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών? Αυτό μου λέτε. Προσέξτε. Αυτό σας κάνει περήφανο? Όχι, θα σας πω. Αν θέλετε να δούμε το δάσος και όχι δεντράκια μικρά, σαν και αυτό που λέγατε προηγουμένως. Όχι, αλλά τα μικρά δεντράκια. Τα μικρά δεντράκια κάνουν το δάσος. Θα πάμε και εκεί, αλλά να δούμε. Δεν στέκομαι σε ενδεικτικό, ήταν αυτό που ανέφερε. Βεβαίως. Αλλά να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Είπα προηγουμένως ότι η ανακεφαλαιοποίηση πρώτη, όπου μπήκαν 27,5 δις στις 4 συστημικές τράπεζες και άλλα 11 περίπου χρησιμοποιήθηκαν για την εξυγένση των υπολείπων, ένα άθροισμα 39 δις. Είναι το όφελος που πήρε ο Έλληνας φορολογούμενος από το PSI. Δηλαδή, είχαν κρατικά ομόλογα οι τράπεζες, κουρεύτηκαν, ωφελήθηκε επομένως ο φορολογούμενος κατά 39-40 πόσο είναι ο αριθμός και αντιστοίχως το πλήρωσε πίσω. Και είπα, γιατί το. Αφήστε με, το λέω πολύ επιγραμματικά. Και γιατί τα πλήρωσε πίσω? Τα πλήρωσε πίσω διότι αν δεν τα πλήρωνε, είχαν χάσει ως καταθέτες 200 δις οι Έλληνες φορολογούμενοι. Θα χάνουν και ως φορολογούμενοι και ως καταθέτες και επίσης η οικονομία θα έκανε 35 χρόνια μετά να συνέλθει, άμα είχαν κλείσει τράπεζες. Δεν τα λέω αυτά για να σας πω ότι αυτά καλώς γίνανε. Κακώς γίνανε. Μαζί σας είμαι. Θα μπορούσε να και μην απάντησα πολύ ουσιαστικά. Η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση, γιατί ξέρετε, είπατε πριν. Στη δεύτερη κεφαλαιοποίηση. Να συνεχίσω με αυτό που έλεγε ο κ. Καθαρόσοπουλος. Είπατε πριν ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν ήταν πρόβλημα που κουρεύτηκαν γιατί τα ενίσχυσε το κράτος. Είπα, μα τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν την ασφαλιστική μου εισφορά, την ασφαλιστική σας εισφορά και του καθένα ασφαλισμένου, ναι, την εισφορά και τη διαχειρίζονται και οφείλουν να τη διαχειρίζονται με έναν τρόπο συνετό και καταθέτουν κάπου και εκεί κουρεύονται, κόβονται. Ναι. Αυτό και μετά έρχεται το ελληνικό δημόσιο και το ξαναδίνει. Δηλαδή ουσιαστικά ξαναπληρώνει ο ασφαλισμένος ως φορολογούμενος πια. Μα δύο φορές. Όχι, κερδίζει κιόλας. Γιατί αν κερδίζει. Να σας πω πώς κερδίζει. Αν το χρέος ήταν εκεί που ήταν, όχι δεν έπεφτε. Έπεσε, δεν έπεσε. Μισό λεπτό, να το πω. Το χρέος δεν έπεσε ουσιαστικά, αφού το ξέρετε τώρα. Ανοίγουμε πιο μεγάλη συζήτηση. Το χρέος δεν έπεσε τελικά. Μην πάμε στο πώς έγινε. Ακούστε τι λέω. Τα ασφαλιστικά ταμεία στο σύνολό τους διακρατούσαν τίτλους κυβερνητικούς του ελληνικού δημοσίου της τάξεως, τώρα δεν ξέρω αν είναι λίγο πάνω λίγο κάτω, 25 δις. Όταν κουρεύτηκαν, αυτό το 25 έγινε ας πούμε 12, δεν ξέρω τι έγινε, κάτι τέτοιο. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Ποιος το ωφελήθηκε αυτό το. Από το 25 που πήγε στο 12, ποιος το ωφελήθηκε? Το κράτος δεν το ωφελήθηκε, το οποίο το χρέος του μειώθηκε ισόποσα
Αυτά τα 13 δεν τα ωφελήθηκε το κράτος. Ξαναπληρώνει το κράτος τώρα να συμπληρώσει το κενό. Ναι, γιατί και πάλι έχει έλλειμμα το άλλο. Δηλαδή, άρα μηδένει στο πηλίκο. Πρόσθεση αφαίρεση είμαστε στο ίδιο. Εγώ εκεί πέρα. Ότι... Τέλος πάντων, μην κάνουμε αυτή την ανάλυση γιατί ξεφεύγουμε και από το. Πάντως, σας μίλησα πολύ. Το αντικείμενο της Επιτροπής είναι πιο συγκεκριμένο. Ακούστε, κυρία Κοζομπόλη, και με μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Σας μίλησα μη πολιτικά προηγουμένως και σας έδωσα ένα στίγμα. Αλλά οφείλω να περασπιστώ ότι αυτό που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος το κάνει με βάση την νομοθεσία. Δεν παραβιάστηκαν πιστοδοτικοί κανόνες, διότι οι κανόνες λένε αυτά που λένε. Τότε, βεβαίως, κύριε, σας ξαναλέω και τελειώνω. Εγώ δεν θα το δίνω αυτό το δάνειο. Αφήνετε να συμπεράνω ότι ή δεν έχει εργαλεία αποτελεσματικά, γιατί αποτέλεσμα δεν φάνηκε, αποτελεσματικά να επέμβει η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή, ή η εποπτεύουσα και η ελεγκτική αρχή συντάσσουν εκθέσεις. Για αυτό σκοπό. Είναι αυτό σκοπό οι εκθέσεις. Όχι να τις κάνουν κάτι είναι άλλο και να βελτιώσουν. Είναι, για πείτε μου, λειτουργεί κάτι. Γιατί να σας πω κάτι στο παράδειγμα που ανέφερα. Δανειοδοτήθηκε μια φορά οδόν. Το 9. Το διαπίστωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Το 10. Το ξαναδιαπιστώνει. Το 11, το 12, μέχρι και το 14 δανειοδοτείται ο ίδιος όμιλος. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν λέει σταμάτα εδώ. Πού είναι η πρόληψη δεν που θα έκανε. Δεν μπορούμε να το πούμε σταμάτα εδώ. Αυτό σας λέω και δεν με αντιλαμβάνεστε. Μα τότε πού είναι, ποιο είναι το εργαλείο που θα προστατεύσει. Είπατε και για πρόληψη. Ούτε καταστολή δεν κάνει. Το έχει πρόληψη σε αυτό το θέμα. Είναι ο μέτοχος ο ίδιος, ο οποίος οφείλει να προστατεύσει τον εαυτό του. Γιατί βάζει τα λεφτά. Ουσιαστικά τότε γιατί είσαστε η εποπτεύουσα αρχή για να προστατεύσετε. Μα δεν είμαστε ο μέτοχος, είμαστε εποπτική αρχή. Η προληπτική εποπτεία, όπως είπα και στην αρχή, αποσκοπεί στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Να μην χάσει ο καταθέτης. Ουσιαστικά λέτε στο μέτοχο κάνε προβλέψεις και αν δεν κάνει προβλέψεις, κεφάλαιο. Κεφαλαϊκή επάρκεια. Άρα δηλαδή είναι κεφαλαιοποίηση. Δεν μπορώ να καταλάβω πρακτικά. Κεφαλαιοποίηση, με συγχωρείτε. Αν υποθέσουμε αυτά που λέτε, ας τα πω έκτροπα σε εισαγωγικά, γινόντουσαν και στο παρελθόν και όχι τώρα τα τελευταία χρόνια. Προφανώς γίνονταν πάντα ή και χειρότερα ενδεχομένως στο παρελθόν. Ερχόντουσαν ιδιώτες και βάζαν τα λεφτά αγόγγιστα. Ναι. Τα βάζανε, δεν τα βάζανε. Ήταν μια ιδιωτική εταιρεία. Τώρα αυτή η ιδιωτική εταιρεία όμως έχει αλλάξει το χαρακτήρα, γιατί έχει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Αν ήταν ιδιωτική εταιρεία και έχανε ή κέρδιζε, δεν θα μας ενδιαφέρει. Δεν θα κάναμε αυτό σήμερα. Ότι σε κάθε περίπτωση και ο μέτοχος πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του. Άρα δηλαδή και δεν υπάρχει λέτε... μια αστυνομία που λέγεται Τράπεζα και αν θα θεωρήσουμε ότι, ο καταθέτης είναι μέτοχος, πάει να πει ότι θα έπρεπε να γίνει πολιτική με την Τράπεζα της Ελλάδος. Διαχέουμε τις ευθύνες όλων μας και λέμε Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος, επιτρέψτε μου, θα σας παρακαλούσα για ένα σχόλιο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Ένα σχόλιο τότε, δεν προλαβαίνω να πω κάτι άλλο. Ο περίεργος τρόπος που αγόρασε ο Λαβρεντιάδης την Πρώτον Μπανκ. Γιατί είναι περίεργος? Περίεργος γιατί τα κεφάλαιά του δεν φαινόντουσαν. Πώς και... δεν φαινόντουσαν? Δεν ακούσατε τώρα διερευνάτε. Εσείς το είπατε αυτό, όχι, αλλά όχι, τελικά αυτό. Αποδείχτηκε ότι είχε δάνειο, ότι δεν είχε από την Πρώτον Μπανκ. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Όταν δανεισμένα. Εγώ δεν θα μείνω εκεί. Δεν είπα αυτό. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Ένα άλλο σχόλιο. Κοιτάξτε, έχει γίνει πλέον. Το πώς αγόρασε και κυρίως πώς μετά χρηματοδοτούσε με χρήματα της τράπεζας εταιρείες που ο ίδιος έλεγχε, είναι αντικείμενο δικαστικής έρευνας. Ας μην πούμε σχόλια. Εμείς το στείλαμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι ένα περίπου δις κόστησε στο ελληνικό δημόσιο η Πρώτον Μπανκ. Αυτό είναι. Και γι' αυτό θα το ξέρω. Αλλά είναι άλλη αρμοδιότητα. Εγώ εδώ θέλω να ρωτήσω. Το ερώτημα κάτι πιο συγκεκριμένο. Ότι αυτό όλο ο τρόπος που διαχειρίστηκε τα χρήματα της τράπεζας και που χρηματοδότησε δικές τους τράπεζες και όλο αυτό που έγινε και που το είδαμε που κατέληξε, δημοσιεύματα λένε, γι' αυτό θέλω ένα σχόλιο, ότι επειδή είχε μέρος κεφαλαίων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την πλευρά τους υπήρχε μια σιωπή. Και επειδή όλο αυτό το σύστημα της κάποιας συμφωνίας, ομερτά, συγγνώμη για τη λέξη, πολιτικού συστήματος, τραπεζών, μέσω μαζικής ενημέρωσης, αυτό θα ήθελα να το σχολιάσετε. Ότι το δηλαδή, σχολιάσω. Και πράγματι, παρότι ο ίδιος το αρνούταν και είχε κάνει, νομίζω, εσείς ήσασταν, είχε κάνει και βεβαιώσει ότι δεν έχει συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποδείχθηκε ότι είχε διάσπαρτες συμμετοχές. Με άλλα πρόσωπα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοζομπόλη. Κάντε μου ένα σχόλιο να μου πείτε αν αυτό επηρέασε την αποκάλυψη ή όχι. Ναι, ναι. Εδώ θα ήθελα. Θα σας θυμίσω... ο κύριος Προβόπουλος, κύριε Βορύδη, θα μας πει ο κύριος Προβόπουλος. Θα σας θυμίσω...
Όσο γνωρίζει, θα μας πει ο κύριος Προβλόπουλος. Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι συμμετείχε. Δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω από δημοσιεύματα λένε ότι συμμετείχε σε πολλά μέσα, διάσπαρτα το λένε. Όποιος γνωρίζει, θα μας πει. Και άρα αυτό συνετέλεσε στο να μην αποκαλυφθεί αμέσως όλη αυτή η ιστορία που ξέρουμε σήμερα. Ας ολοκληρώσει ο κύριος Προβλόπουλος και αν χρειαστεί. Θα πω πολύ λίγα λόγια, αλλά θα είναι. Συγγνώμη, ας ακούσουμε το σχόλιο. Είναι πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ, κύριε Σάκη. Θα πω λίγα σχόλια. Νομίζω θα καταλάβετε. Αφήστε να απαντήσετε. Σας παρακαλώ, επειδή πρέπει. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει. Κάνω λίγες επισημάνσεις, αλλά νομίζω θα καταλάβετε πολύ περισσότερα από αυτά που θα πω και κολλείομαι να πω περισσότερα, αλλά θα είναι πολύ εύγλωτα αυτά τα οποία θα πω. Την πήρε την άδεια διότι έδειξε ότι έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια και δεν θα ήθελα να επαναλάβω όσα είπα πολύ αναλυτικά μιλώντας στον κύριο Καμένο. Ούτε και εγώ στάθηκα. Καλώς την πήρε την άδεια. Έγιναν πράγματι αυτά τα οποία είπατε και είναι τα πορίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία έστειλαν στη φυλακή το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Επιτρέψτε μου να θυμίσω, το είπα πλαγίως προηγουμένως, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή βραβευόταν κάθε χρόνο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, έκανε στο Ζάπιο με πολιτικά κόμματα εκδηλώσεις, ίσως σας λέει κάτι αυτό, αν θυμάστε. Για το Ζάπιο σας λέει κάτι, έτσι. Θα έρθει η ώρα των ρωτήσεων. Για το Ζάπιο θα σας πω κατηδίαν, αν μου επιτρέπετε, γιατί σας αφορά ως κόμμα. Και άλλα πολλά. Περνούσατε από το Μέγαρο και είχε εκεί μέγας χρηματοδότης. Στη φυλακή πήγε ο Ιερώνυμος και τον αντάμωσε κτλ. Στείλαμε στη φυλακή έναν άνθρωπο που τον προσκυνούσε, ας μου επιτραπεί να πω, η κοινωνία όλη. Σε όλες τις εκφάνσεις. Και το κάναμε εμείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Και έχουμε και άλλη τέτοια περίπτωση. Ναι, αλλά αυτό ανθρώπου. Έγινε εκ των υστέρων. Κάποιο αφού... άλλο που ήταν σε ασφαλιστική εταιρεία. Κύριε Προβόπουλε, έγινε εκ των υστέρων όμως. Αφού πληρώσαμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ τι για τη συγκεκριμένη τράπεζα. Τι μου λέτε, ότι στέλνουμε φυλακή κάποιον εκ των προτέρων. Τι μου λέτε, δεν κατάλαβα. Όταν βραβεύεται ως. Πώς προλάβατε να μην ανακεφαλαιοποιηθεί η τράπεζα, να πληρώσουμε ένα δις πληρώσαμε. Συγγνώμη τώρα, εγώ άλλο ρώτησα, αλλά μου ανοίξατε άλλες πληγές. Σας απαντώ ευθέως. Σας απαντώ ευθέως. Λοιπόν, απλώς σας θυμίζω ποιο ήταν το στάτους της εποχής και τι κύρους και εκτίμηση έτρεφε ο ίδιος από τη... και ήμουν πολύ ευρώτος με πινελιές. Ποιος τον έστειλε φυλακή, άλλος. Εκεί, εκ των υστέρων η τράπεζα. Τι είχε επισημάνει. Δεν τα ξέρετε. Δεν με βοηθάτε όμως, κύριοι συνάδελφοι. Ναι, θα παίρνετε το λόγο αν θέλετε να κάνετε δήλωση ερώτηση. Το σχολείο σας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη συγκεκριμένη υπόθεση θα ήθελα να μου πείτε. Όπως έλεγε η νομοθεσία, οφείλαμε να ρωτήσουμε τον ίδιο με υπεύθυνη δήλωση αν είχε συμμετοχές. Και μας απάντησε δεν είχε. Ναι, το ξέρω. Αποδείχθηκε ότι είχε τελικά. Υποψιάζομαι ότι είχε, γιατί εγώ προσωπικά ό,τι αρνητικό σχόλιο έχει βγει για μένα, ότι έχω κάνει το Tafsin 10, ότι έχω κάνει το short selling, ότι έχω κάνει άπειρα εγκλήματα, δεν έχω κάνει τίποτα, έχει βγει με υποστήριξη από συγκεκριμένα περιβάλλοντα, δεν τα κατονομάζω, που στείλαμε φυλακή. Γιατί ήρθε ομοφροντία εις βάρος μου όταν έγιναν κάποια τέτοια πράγματα. Άρα συμπεραίνεται ότι είχε... Είπα, θα είμαι εύγλωτος και με πινελιές. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ευχαρίστω στο πηγαδάκι, αν θέλετε να πούμε. Δεν θέλω να καταγράφονται τέτοια λόγια μέσα στην εξαστική. Τι λόγια. Αν έχετε κάτι που γνωρίζετε, οφείλετε να το καταθέσετε. Υποθέτετε δηλαδή ότι. Να πείτε κάτι έξω από τη διαδικασία της εξαστικής. Όχι, αυτά. Εδώ θα πρέπει να καταθέσετε ότι γνωρίζετε και έχετε ορκιστεί και έχετε ζητηθεί το κοινοβούλιο κάτι τέτοιο. Περισσότερες λεπτομέρειες, κύριε Πρόεδρε. Και περισσότερες λεπτομέρειες, κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι πρέπει να καταθούν εδώ. Ωραία. Αν με ρωτήσετε, πείτε να σας πω. Ωραία. Παρακαλώ. Στο συγκεκριμένο θέμα για να συγκεφαλαιώσουμε, θεωρείτε ότι παίξανε ρόλο. Για ένα διάστημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πορεία, στη συγκεκριμένη πορεία. Όχι, μιλάτε για την κάλυψή του, για το μη ξεσκέπασμα αμέσως. Θα μπορούσε γρηγορότερα να έχει γίνει. Εγώ για αυτό που είπατε εσείς. Για ποιο ρόλο των μέσων μιλάτε. Που είπα εγώ ότι μου επιτέθηκαν όχι, ή αυτά που λέτε εσείς. Εξ αντιδιαστολής να συμπεράνω ότι αφού σε εσάς επιτέθηκαν που δεν είχατε καμία διασύνδεση με τα μέσα, στο κύριο Λαβρεντιάδη χαρίστηκαν. Αυτό θέλω να πω. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είπα, ψυχανεμίζομαι ότι η επίθεση που δέχτηκα προήλθε από κάποιες κατευθύνσεις. Για το συγκεκριμένο μπορείτε να έχετε κάποιο σχόλιο για τη συμπεριφορά που είχε από το μέσα. Όχι. Βέβαια, την έχουμε κάνει στα πορίσματα. Που είπαμε ότι έγινε αυτό που έγινε και πήγε φυλακή. Αυτά, τι άλλο να πω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο συζητητής μπορεί να κάνει μια δήλωση. Δήλωση. Του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το θέμα που ρώτησε η κυρία Κοζομπόλη, έχω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, η εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος
λίγο πριν δοθεί η άδεια αγορά τη τράπεζα από το Λαβρεντιάδη, σα σημείωνε τα εξή, κύριε Προβόπουλε. Έλεγε ότι οι επενδυτικέ κινήσει υψηλού κινδύνου που απολαμβάνει, που αναλαμβάνει, αγορά προβληματικών επιχειρήσεων, το μεγάλο ύψο του ομίλου, οφειλών του ομίλου, 31-12-9, 2,2 δις, και η δυσκολία επίτευξη των επιχειρηματικών του κινδύνων λόγω τη κρίση οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο φήμη για την τράπεζα. Πρώτον. Δεύτερον. Ο Λαβρεντιάδης πριν την δώσετε την άδεια υποβάλλει δήλωση προς την Τράπεζα Ελλάδος με την οποία ισχυρίζεται ψευδός ότι δεν συμμετέχει άμεσα ή έμεσα σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αποδεικνύεται από την ίδια την έρευνα της τράπεζάς σας ότι συμμετέχει σε πάμπολους τηλεοπτικούς. Ποια έρευνα λέτε που συμμετέχει, για πείτε μου. Ναι, εδώ, διαβάζω τώρα εδώ. Ο ισχυρισμός αυτός δεν θα μπορούσε να ανταποκρίνει στην πραγματικότητα, αφού στην ίδια την εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται ότι πως μέσω της εταιρείας ΝΕΠ, εταιρεία συμφερόντων Λαβρεντιάδη Κυριακίδη, αρχίζει να επιδίδεται σε πραγματοποίηση μια σειρά συμμετοχών μικρού ποσοστού αλλά ευρείας διασποράς στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι η δεύτερη ψευδής δήλωση, δεύτερον, ναι. Στοιχείο, και το τρίτον, ότι η δήλωση του Λαβρεντιάδη ότι τα χρήματά του τα φέρνει με την άδεια του FSI. Ζητείτε από την Τράπεζα πάλι, την Τράπεζα Ελλάδος, με επιστολή από την FSA, αρμόδια επιτροπή, εποπτική έρχεται το 2008, η οποία βεβαιώνει από τους ελεκτές της τράπεζάς σας ουδέποτε έλαβε αίτημα για διώτηση ενδόνων στο Λαβρεντιάδη. Yeah. Και παρόλα αυτά, και παρότι αυτή την επιφυλακτική εισήγηση της τράπεζάς σας, εσείς υπογράφετε, κύριε Προβόπουλε, την άδειά του. Αυτή τη δήλωση κάνω. Μισό λεπτό, κύριε, να απαντήσει ο κύριος Προβόπουλος, αφορά δημοσίευμα. Είναι ανακριβή, αλλά από τη στιγμή που τέθηκε αυτό το θέμα, θα μου επιτρέψει να διαβάσω όλο αυτό, κύριε Προβόπουλε. Να καθίσετε εδώ πέρα δύο ώρες. Να το διαβάσετε ή να το καταθέσετε στην Επιτροπή, κύριε Προβόπουλε. Ωραία. Έστε μας περί τι αφορά όμως, για να είστε καλυμμένος. Τι έγιναν, τι βήματα έχουν γίνει και απαντά και σε όλα αυτά που λέτε. Μισό λεπτό, κύριε, ναι. Κύριε Λάπα. Ναι. Άρα, μπορείτε να μου σκουμώσετε την εισήγηση της. Αυτά, άμα τα δείτε. Ωραία, λοιπόν. Μισό λεπτό. Μα δεν ήταν εισήγηση αυτό. Αφήστε με να σας πω. Ναι, ναι. Αφήστε με. Δεν είστε, καταρχήν δεν καταγράφεται η ερώτηση. Δεν καταγράφεται η παρέμβαση. Κύριε Πρόεδρε, ζητάω από τον κύριο Προβόπουλο, εάν μπορεί να έχει επιτροπή μας την εισήγηση της διεύθυνσης εποπτείας πιστωτικού συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος πριν από την αδειοδότηση και την παραχώρηση και για την απόκτηση των μετοχών του 31,31% της Τράπεζας της πρώτων. Αν υπάρχει από την Τράπεζα της Ελλάδος και αν υπάρχει να μας την. Και σταματάτε, κύριε Λάπα, και δεν ξαναπαίρνετε το λόγο. Κύριε Προβόπουλε, είτε διαγράφου τώρα, είτε δια περιγραφής, είτε δια άλλου εγγράφου που θα έρθει, παρακαλώ να απαντήσετε σε αυτό το θέμα. Προτείνω να κάνετε το εξής. Ό,τι νομίζετε εσείς εύκολο. Να σας πω. Προτείνω να στείλετε στην Τράπεζα της Ελλάδος και να σας πει. Εγώ δεν είμαι τώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και να σας απαντήσουν τι έχει ακριβώς γίνει. Ωραία. Αλλά για το θέμα αυτό που λέει ο κύριος Λάπας, που υπήρχε μια κατηγορία και είχα πάει και στους οικονομικούς. Σας παρακαλώ. Κύριε Λάπα, αν παίρνετε από δημοσιεύματα, εγώ σας είπα δέχτηκα άπειρες επιθέσεις από κάποια συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Και πιθανολογώ τέτοιο είναι και αυτό. Δεν υπήρχε εισήγηση. Η εποπτεία όταν, ας πούμε, θέλει να δει αν ο κύριος Λαβρεντιάδης, ο κύριος Προβόπουλος κτλ. Είναι κατάλληλος, αρχίζει και συντάσσει πορίσματα. Σε κάποια φάση πράγματι είχε γράψει κάποιους συνδυασμούς αυτούς που είπατε. Ναι, αυτό ρωτάτε και αυτό απαντώ. Οι μικροί ενδιασμοί που είχαν σε κάποια τέτοια θέματα άρθηκαν τελείως μεταγενέστερα, γιατί πήγαινε και ερχόταν στην Τράπεζα της Ελλάδος ο συγκεκριμένος κύριος κατά στελέχη του. Και όταν έφτασε στο τέλος η εισήγηση, υπογράφηκε από όλους. Από όλους. Λοιπόν, επιπλέον σας λέω το θέμα αυτό, επειδή είχε σχολιασμό στον τύπο, ασχολήθηκαν οι οικονομικοί εισαγγελείς. Οι οποίοι το έχουν πάει στο αρχείο, διότι το ψάξαν ενδελεχέστατα το θέμα. Πάντως το αποτέλεσμα δεν σας δικαιώνει. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που οι επιφυλάξεις αυτές τελικά αποδείχαν ότι είχαν και κακουργηματικό χαρακτήρα. Βεβαίως. Αλλά πώς να με δικαιώσει. Σας παρακαλώ. Όταν ένας απατεώνας πάει σε μια αυτή, πώς να δικαιώσει. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Κύριε Λάπα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάπα. Η τράπεζα ήταν ήδη βουλιαγμένη όταν είχε πάει, κύριος. Ήταν σωτηρία. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος για 8 λεπτά και ακολουθεί ο κύριος Βορύδης. Κύριε Προβόπουλε, υπεραμεινθήκατε τις εξαετούς θητείας σας στην Τράπεζα Ελλάδος. Έχω αρκετά ερωτηματικά πόσο πετυχημένη είναι αυτή η θητεία, μπορώ να το πω. Τώρα, είπατε όμως ότι αν είχαν εισακουστεί οι απόψεις σας, μια σειρά πράγματα δυσάρεστα που γίνανε μετά τη δικιά σας θητεία θα είχαν αποφευχθεί. Μήπως μπορεί να μας πείτε. Τι είπατε. Είπατε ότι
Από εκεί και πέρα, μετά τη θητεία σας, μια σειρά δυσάρεστες εξελίξεις που γίνανε στο τραπεζικό σύστημα θα είχαν απευθυνθεί. Έτσι το κατάλαβα. Όχι. Αυτό που είπα, το σχόλιο, αφορούσε το ερώτημα γιατί χρειάστηκε καινούργια ανακεφαλαιοποίηση. Μία δυσάρεστη. Δεν θα ήθελα να πω. Διότι οι εξελίξεις ήταν αρνητικές από εκεί μετά για το τραπεζικό σύστημα. Η ύφεση συνεχίστηκε, τα capital controls μπήκανε, φύγανε 40 δισεκατομμύρια καταθέσεις, τα κόκκινα δάνεια συνεχίστηκαν. Είχαν όμως και κατά τη θητεία σας είχαν φύγει άλλα τόσα. Αν δεν είναι από τις. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και προφανώς δεν είχατε τα εργαλεία, τη θέληση να ανακόψετε αυτή τη διαρροή. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας, επίσης αιμορραγούσε το τραπεζικό σύστημα, να μην πω την διαρροή καταθέσεων. Πολλές μάλιστα από αυτές τις καταθέσεις ήταν υποδάνεια που είχαν λάβει διάφοροι επιχειρηματίες. Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι η ακτινογραφία της διαρροής. Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Φύγανε 80, το είπε και η κυρία Καβάδια προηγούμενος. Γύρω στα 80. Αλλά αυτό έχει σταματήσει και μετά είχαμε εισρωή. Και άρχισε πάλι η εκροή. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να τα σχολιάσω, γιατί αυτά δεν με αφορούν. Εγώ δεν ήμουν την περίοδο εκείνη για να τα σχολιάσω. Κοιτάξτε όμως, εγώ θέλω να σχολιάσετε το εξής πράγμα και θέλω και μια κρίση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι υπερσυγκεντρωμένο. Είναι σχεδόν μοναδικό φαινόμενο 4 συστημικές τράπεζες να καλύπτουν με το 90 ή 90 και πάνω από το 90 της τραπεζικής πίστης, να έχουμε ελάχιστες μη συστημικές τράπεζες, εξαιρετικά με ελάχιστες, είναι πρωτοφανές τουλάχιστον αυτό στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Αυτό να έχει με σημαντικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και δεν είναι μόνο τους περιορισμούς που έχουν 4 συστημικές τράπεζες, είναι εξορισμού όταν υπάρχει μια τέτοια υπερσυγκέντρωση, είναι ότι είναι δυσκίνητες, ότι δεν μπορούν να φουγκραστούν τη μικρή επιχειρηματικότητα, δεν μπορούν να αιματοδοτήσουν ένα με τίποτα αν βάλουν σε αυτήν. Την ίδια περίοδο, επί δικιάς σας θητείας, κλείνουν 15 τράπεζες. Η Αγροτική, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Μαρφίν, Προμπάν κτλ. Ειδικά με το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας, το κλείσιμο της Αγροτικής Τράπεζας και το σπάσιμο της Αγροτικής Τράπεζας, νομίζω ότι είναι ένα αποτέλεσμα όχι απλώς δυσάρεστο για την τραπεζική πίστη, πληγή για την οικονομία. Και εκεί γίνονται και διάφορες κινήσεις που να μην τις καταγγέλνουν και οι διοικητές. Παραδείγματος χάρη, ποια πράγματα πηγαίνουν στην Bad Bank και ποια στην Good Bank. Ένα θέμα που μας αφορά είναι πώς πηγαίνουν στην καλή τράπεζα τα δάνεια των κομμάτων όταν οι ίδια τα εισηγητικά σημειώματα της τράπεζας λένε ότι αυτά είναι επισφαλή, δεν πρόκειται να τα πάρουμε ποτέ, είναι κόκκινα δάνεια, άρα κανονικά θα πρέπει να πάμε στην Bad Bank. Άρα θέλω να πω ότι επειδή ήσασταν υπεύθυνος για το ζήτημα της εποπτείας και συμβάλλατε κι εσείς στο σπάσιμο της στην πραγματικότητα στο κλείσιμο της Αγροτικής Τράπεζας, που ήταν μια τράπεζα ειδικού σκοπού, που αιματοδοτούσε την αγροτική οικονομία με όλα τα στραβά, τα πελατειακά, με τα διεφθαρμένα που υπήρχαν, τα συστήματα που υπολειτουργούσαν. Βεβαίως, κανείς δεν θα θέλει να κρυφτούν κάτω από το χαλί τα ζητήματα της λειτουργίας, αλλά αντί να φροντίσει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο θεματοφύλακας του τραπεζικού συστήματος, να την φτιάξει αυτή την τράπεζα, την κλείνει. Και την κλείνει χαριστικά, μάλιστα, υπάρχει μια ιδιωτική τράπεζα της Πειραιώς, εκχωρώντας και 1 εκατομμύριο πελάτες και πολλά σημαντικά περιουσιακά στοιχεία για το αγροδιατροφικό πλέγμα. Η ερώτησή μου είναι, είσαστε ικανοποιημένος από αυτή την απόφαση? Ήταν αναπόφευκτη? Δεν ήταν πλήγμα για το τραπεζικό σύστημα και πλήγμα για την ελληνική οικονομία? Και ειδικά σε μια οικονομία που καταρακώνεται και λείπουν κρίσιμοι παραγωγικοί τομείς. Κύριε Στέ, η πράξη αυτή, η ανάκληση της άδειας, ήταν αναπόφευκτη. Για τρεις βασικά λόγους. Ο ένας είναι ότι μετά το PSI η τράπεζα αυτή είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μείον 26. Δεύτερον, αφού σας τελειώσω, σας παρακαλώ. Εγώ δεν σας διάκοψα. Θα με ακούσετε μέχρι τέλους. Και ευχαρίστω που επανέλθετε. Βεβαίως. Κάτι στις σημειώσεις. Δεύτερο στοιχείο, τι θα μου πείτε γι' αυτό? Παραδείγματος χάρη, αυτό το δίκτυο κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή στο κούρεμα των 4,5 δις που υπέστη στο PSI,
προσθέθηκαν και άλλα 4 δις που ήταν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για χορηγήσεις που είχαν κάνει στο ΕΝΕΠΕΚΕ κλπ. Δεν ήταν ένα... Μα έτσι μετρούνται διεθνώς όμως. Τι να κάνουμε εδώ, θα κάναμε άλλα μέτρηση. Όχι, πώς δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι δεν είναι συνηθισμένη πρακτική να δίνει με εντολή του κράτους δάνεια σε οργανισμούς του δημοσίου και να του λέει σου δίνω τα ομόλογα και μετά να του κουρεύει και τα ομόλογα. Αυτό δεν είναι συνηθισμένη κράτους, πρακτική. Αν τα δίνει με εντολή κράτους, θα πρέπει να σας προβληματίσει γιατί μια τράπεζα παίρνει εντολές από το κράτος. Προηγουμένως υπενηχθήκατε και το ρώτησαν, πήρε πολιτικές εντολές να δώσει και ήταν κακό. Εδώ γιατί δεν είναι κακό? Γιατί είναι μια τράπεζα με του κράτους ειδικού σκοπού να ενθαρρύνει την αγροτική οικονομία που για την ελληνική οικονομική πραγματικότητα είναι κορυφαία παραγωγική διαδικασία και προφανώς μπορεί να κάνει ευνοϊκότερη μεταχείριση να με απέναντι στην αγροτική οικονομία. Αυτή είναι η απάντηση. Και θεωρώ να είμαι και... Αφήστε με να τελειώσω όμως. Θα απαντήσω έτσι κι αλλιώς αυτά τα ερωτήματα που κάνατε στο δεύτερο γύρο. Καταρχάς η τράπεζα αυτή από το δανεισμό που είχε το συνολικό μόνο το 13% πήγαινε στον αγροτικό κόσμο. Μα τι ειδικού σκοπού να είναι? Το 13% αφορούσε και αγροτικούς συνεταιρισμούς και αφορούσε και αγρότες. Είχε επεκταθεί σε άλλα, μέχρι και σε παράγωγα είχε αναπτυχθεί αυτή η ειδικού σκοπού τράπεζα, όπως και το TAF-TAF, άλλοι ειδικού σκοπού. Παίζανε παράγωγα προϊόντα για τα οποία δεν είχαν ιδέα και χάσαν πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία. Δεύτερον, επανέρχομαι στο πρώτο. Σας είπα ότι είχε δείκτη κεφαλιακής επάρκειας μείον 26, είχε κριθεί μη βιώσιμη και επιπλέον βάσει του μνημονίου και της ελληνικής κυβέρνησης δεν υπήρχε διάθεση να μπουν χρήματα εκεί. Επομένως, μια τράπεζα που έχει μείον 26 και δεν βάζει τα λεφτά οποιοδήποτε, ρητά και κατηγορηματικά, μόνο να κλείσει μπορεί. Και το δικό μας το μέλημα ήταν να κλείσει με τον πιο ομαλό τρόπο για να μην έχουμε αναταράξεις. Δεύτερον, δεν επιλέξαμε την Πειραιώς εμείς. Την Πειραιώς ακολουθήθηκε μια διαδικασία που ξεκινούσε από τις Βρυξέλλες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού που είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περνούσε από το τούχο σου και αφού είχε καθαριστεί το πεδίο, ερχόταν σε εμάς. Δεν υπήρχε δεύτερος υποψήφιος. Στην αρχή είχε δείξει ένα μικρό ενδιαφέρον η Eurobank, αλλά αμέσως αποσύρθηκε. Εμείς, σαν Τράπεζα της Ελλάδος, είχαμε βάλει την JP Morgan να ψάξει πιθανούς πελάτες στο εξωτερικό. Ουδής έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον. Ήταν μονοδιάστατος ο δρόμος να πάει στην Πειραιώς και έτσι σώθηκαν οι καταθέτες. Εάν την κλείναμε την τράπεζα αυτή, γιατί μοιραία η νομοθεσία αυτό μας επέβαλε και μάλιστα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε πάρει την απόφαση, είχε χορηγήσει 6,3 δις το Ευρωσύστημα, η Φραγκφούρτη είχε χορηγήσει 6,3 δις στην Αγροτική Τράπεζα. Και είχε πάρει την απόφαση ότι αν μέχρι το τέλος Ιουλίου δεν κλείσει η τράπεζα αυτή, θα τραβήξει τα χρήματα αυτά. Αν τα τραβούσε τα χρήματα αυτά μετά από μια-δυο μέρες και να μην κάναμε εμείς τίποτα τότε, θα έπρεπε κλείνοντας η τράπεζα να βγουν 5.500 άνθρωποι στον δρόμο, να κλείσει η τράπεζα, να χαθούν 13 δις καταθετών, τόσες ήταν οι καταθέσεις στην Αγροτική Τράπεζα, και να βάλουμε και ένα φέση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τάξεως 5,3 δις. Γι' αυτό έκλεισε η τράπεζα. Δεν έχει μια αντίφαση όταν λέτε ότι το ελληνικό κράτος για την αγροτική τράπεζα δεν μπορεί να αντιβοηθήσει την ανακεφαλοποίηση και την ίδια στιγμή στις τέσσερις άλλες τράπεζες κάνει τρεις ανακεφαλοποιήσεις όλες εις βάρος των καταθετών φορολογούμενων. Πολύ ωραία. Σας κάνω λοιπόν την απάντηση αφού το θέλετε. Κρίθηκαν βιώσιμες εκείνες με βάση δύο ζεύγη, δύο ομάδες κριτηρίων, κυρίως τα ιστορικά στοιχεία, εκείνες οι τράπεζες που με βάση το παρελθόν το οποίο είχαν, θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να γυρίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα πίσω την όποια στήριξη πέραν από το κράτος. Για την αγροτική τράπεζα που λέτε, στο διάστημα 1997 που μπήκε νομίζω στο χρηματιστήριο μέχρι το 2012, το 11, χρήση του 11 που έκλεισε, είχε βάλει ο ελληνικός λαός 4 δισεκατομμύρια νέα κεφάλαια. 4 δισεκατομμύρια. Τα οικονομικά αποτελέσματα της αγροτικής τράπεζας στο διάστημα αυτό, ξέρετε ποια ήταν? Μείον 5 δις. Θα μου πείτε, στο μείον 5 δις βάζεις μέσα και το PSI που αφορούσε όλες τις τράπεζες και όχι μόνο την αγροτική. Εάν βγάλω λοιπόν το PSI τη χρονιά του 11 που αφορούσε το PSI και πάρω όλες τις υπόλοιπες περιόδους, ξέρετε ποιο ήταν το κέρδος που είχε συνολικά σε όλη αυτή την περίοδο? 150 εκατομμύρια. Η εθνική
η Πειραιός, η Eurobank, η Αλφα, ξέρετε, έπεφτε βροχή από δις εκείνη την περίοδο στα κέρδη. Και η αγροτική, η οποία πήρε 4 δις από τον Έλληνα φορολογούμενο, του είχε φέρει πίσω 150 εκατομμύρια. Μιλάμε για την εποχή της εφορίας που μιλάγαμε. Όχι για μια άλλη εποχή. Είχε φέρει πίσω σαν κέρδη. Που σαν παραγωγική ανάπτυξη, τι είχε φέρει. Θα μου επιτρέψετε. Γιατί να με πω το λένε, ήταν πιο υγιής επιχειρηματική δράση. Αυτή η υπερθέρμανση της οικονομίας που να με πρημοδοτούσαν επί 10 χρόνια. Να με τράπεζες, ήταν μια υγιής, να με παραγωγική δραστηριότητα. Σας είπα το 13%. Δεν ήταν η αιτία να με που σας είπα το 13% έκλεισε να με όλες τις περιοχές της οικονομίας. 13% πήγαινε στους αγρότες. Τι ειδικού σκόπου μου λέτε. Τώρα, αν λέτε ότι χάριζε τα χρέη στους αγρότες και αυτό ήταν το καλό για την υπόθεση. Όχι, ότι μάζευε πολλά κόκκινα δάνεια από τους αγρότες. Δεν διαφωνεί κανένας. Ότι έκανε επιλεκτικές πολιτικές με τους αγρότες, με τους συνεταιρισμού. Φυσικά ήταν κακές τραπεζικές πρακτικές. Το ζήτημα είναι γιατί το ελληνικό κράτος και η ελληνική οικονομία, κατ' επέκταση, στερείται ενός εργαλείου και δεν αντικαθίσταται αυτό το εργαλείο από τις 4 συστημικές τράπεζες. Και μένουμε χωρίς εργαλεία. Και όχι μόνο, και με ορατούς κινδύνους όσον αφορά με την αγροτική περιουσία που έχουν με στην κατοχή τους η συγκεκριμένα η Τράπεζα Πειραιός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Θέλετε να ολοκληρώσετε το σχόλιο για αυτό το θέμα. Όχι, απλώς θα πω μια κουβέντα που είχε το μνημόνιο, που ήταν και ακριβής, ότι έχει ένα ιστορικό παρελθόν η τράπεζα αυτή που δίνει αφιδώς δάνεια σε κάποιες κατηγορίες, τα οποία στη συνέχεια διαγράφονται. Πού είναι περιπτώσεις τέτοιες χαριστικές. Και ήταν ένας βασικός λόγος που στην αρχή η Τρόικα ήθελε να την κλείσουμε την τράπεζα. Και εμείς βάλαμε πόδι, και η κυβέρνηση φυσικά, βάλαμε πόδι να μην συμβεί αυτό, γιατί αν συνέβαινε θα είχε την αυτή στον αέρα χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και κρατήσαμε τα μπούσικα. Αυτά για την ιστορία. Κύριος. Δεν είστε όμως τώρα. Δεν είναι μόνο ρόλος, η ασφάλεια. Ρόλος, είναι η ίδια η πραγματική οικονομία. Είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση. Κύριε, είναι αυτά που σήμερα μας λείπουν σαν εργαλεία. Από δύο κουβέντες γι' αυτό. Κύριε ενδιαφέροντα, αλλά συγγνώμη. Η διαδικασία είναι διαφορετική. Η τράπεζα τι κάνει. Παίρνει καταθέσεις και δίνει δάνεια. Για να πληρώσει πίσω τους καταθέτες, πρέπει να δίνει σωστά δάνεια και με σωστή τιμολόγηση. Λοιπόν, τώρα συγγνώμη, παρεμβαίνω, ο κύριος Βορύδης πρέπει να μιλήσει. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω, εφόσον το κράτος έχει μια τράπεζα, η οποία με έναν τρόπο λανθασμένο, δεν θέλω να πω εγώ φαύλο, στρεβλό, δεν δίνει σωστά δάνεια, είτε τα εισπράττει σωστά, είτε χειρίζεται άσκοπα την περιουσία είτε συνεταιριστικών μονάδων, είτε τη ίδια τη τράπεζα, την πληρώνει τελικά η τράπεζα και η ανάπτυξη και όχι μια λανθασμένη πρακτική στη διοίκησή τη. Το κλείσιμο τη αγροτική. Να πω, εν πάση περιπτώσει, εγώ. Αυτό είναι το ερώτημα που θα έβαζα ως Έλληνας πολίτης, αλλά πρέπει να μιλήσει ο κ. Βορύδης τώρα. Αλλά πάντως είναι... η τράπεζα αυτή δεν λειτουργήσε ως τράπεζα, λειτουργήσε ως άλλο πράγμα. Ωραία. Δηλαδή είναι αυτό που λέει πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Αντί να έχουμε κεφάλι στο αγροτικό τομέα. Άμα δεν μπορεί να φτιάξει το κεφάλι. Παρακαλώ. Κύριε Βορύδη, πάντως σας παρακαλώ, όχι. Τα δάνεια των κομμάτων πήγαν στην καλή τράπεζα, για να μην πάει στην κακή για να κοπεί το λόγο. Κύριε Παλαμινάκη, μετά, κύριε Βορύδη, για 8 λεπτά εσείς. Και προφανώς με περιθώριο, γιατί το δίνουμε σε όλους τους αδέλφους σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διοικητά, εγώ θέλω, κρατώ, έχετε πει κατά επανάληψη, ότι στα ζητήματα αυτών των δανειοδοτήσεων τηρήθηκαν, είπατε, οι πιστοδοτικές διαδικασίες και επομένως από αυτήν την έννοια τηρήθηκε η νομιμότητα στο επίπεδο αυτό. Ρωτηθήκατε και μου έχει μείνει εδώ τώρα εμένα απορία. Όταν, για παράδειγμα, θα συζητήσει κάποιος την ύπαρξη παραβάσεως καθήκοντος ή όχι παραβάσεως καθήκοντος, την ύπαρξη απιστίας, είναι δυνατόν να έχουν συμβεί και τα δύο? Δηλαδή και να έχουν τηρηθεί οι πιστοδοτικές διαδικασίες και ταυτόχρονα να υπάρχει ζήτημα ποινικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί αν αναφέρεστε στην εισαγγελική έρευνα και τη δίωξη στη συνέχεια. Το βάζω λίγο πιο ανοιχτά. Στοιχεία. Να το πω, έχουμε ορισμένα δεδομένα. Έχουμε δεδομένα. Εσείς σε ορισμένες περιπτώσεις. Η δίωξη αυτή προηγουμένως την οποία αναφέρατε. Εγώ δεν ξέρω τι λέει. Όχι, αλλά έχω ως δεδομένο, ούτε παίρνω ως δεδομένο εγώ ότι θα καταδικαστεί κανείς. Μπορεί να κρυθεί ότι όλοι είναι αθώοι, έτσι. Και όλοι είναι αθώοι μέχρι τις αποδείξεις των αντιστοίχων. Αλλά λέω όμως ότι υπάρχει μια δίωξη, η οποία δίαξη συνδέεται με την παροχή δανείων. Το ερώτημα το οποίο κάνω, το κάνω για να καταλάβω, δεν το κάνω για να έρθουμε σε οποιαδήποτε, αλλά θέλω να το καταλάβω αυτό.
Και σας, για να είμαι απολύτως ανοιχτός και στους συναδέλφους μου, να πω γιατί το ρωτώ. Διότι εμένα η δική μου προσέγγιση από την αρχή, καθώς προσεγγίζουμε ως Εξεταστική Επιτροπή το ζήτημα αυτό, ήταν η εξής. Πρώτα να εξετάσουμε εάν υπάρχει κάποια παράβαση κανόνων, είτε δικαίου, είτε του κανόνων τραπεζικού, τραπεζικής λειτουργίας. Και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει τέτοια παράβαση, εν συνεχεία να δούμε αν αυτή εμπίπτει στο αξιόπινο, αλλά το σημείο κινήσεως είναι να υπάρχει μια τέτοια παράβαση, και εν συνεχεία να εξετάσουμε αν αυτή έχει γίνει με πολιτικές παρεμβάσεις ή όχι. Αυτή ήταν η προσέγγιση μου, την έχω αναπτύξει στους συναδέλφους μου την πρώτη στιγμή. Έρχεστε λοιπόν και μας λέτε στην Επιτροπή μας ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προβλεπόμενες πιστοδοτικές διαδικασίες. Αν έτσι έχει συμβεί, υπάρχει περιθώριο, ρωτώ εγώ, περαιτέρω ποινικής αξιολογήσεως, δηλαδή αν κάποιος τα έχει κάνει καλά, έχει πάει στο Εποπτικό Συμβούλιο, έχει τηρήσει τις πιστοδοτικές διαδικασίες, έχει λάβει την νόμιμη άποψη και αποφάσεις των οργάνων, τα έχει κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Μπορείτε εσείς το νομικός, ρωτάτε εμένα που είμαι οικονομολόγος. Για πείτε μου όμως τη γνώμη σου σε αυτό. Δεν μπορώ να πω γνώμη. Δηλαδή, πώς μετά μπορεί να έχει κάνει απιστία αυτό, δεν ξέρω, μπορεί ο εισαγγελέας, μπορεί, αλλά τώρα κάνουμε εικασίες. Εάν να κάνω μια σκέψη. Εάν έχει στοιχεία δόλου, λέω, αν έχει εκείνος στοιχεία δόλου, αλλάζει το πράγμα. Αν. Υποθετική κουβέντα και νομίζω κακώς την κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, γιατί ναι, μας ακούει και ο κόσμος και μπορεί να βάλει συμπεράσματα αυθαίρετα. Γιατί είναι αυθαίρετο αυτό που λέω εγώ. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνω. Είναι μια εικασία. Λέω, εάν αυτό, εκείνο. Αν το άλλο. Ναι, σωστό. Έχω διαπιστώσει στις εκθέσεις. Τις έχετε υπόψη σας στις εκθέσεις που έχει κάνει ναι. η τράπεζα. Έχω διαπιστώσει το εξής. Η αλήθεια είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί πολύ προσεκτικές διατυπώσεις. Και ακόμα και όταν λέει σε ορισμένα σημεία ότι ενδεχομένως εδώ θα έπρεπε να έχουν επισπευστεί οι διαδικασίες ή να έχουν κινηθεί πιο γρήγορα ή κάτι να έχει ελεγχθεί ή να έχει συζητηθεί πιο πιεστικά μια αύξηση με το κεφαλαίου, πάντοτε εισάγει και μια παράμετρο που λέει βέβαια οι τράπεζες εκείνη τη στιγμή έπρεπε να εκτιμήσουν κατά πόσο κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στο κλείσιμο μιας επιχείρησης και αυτό έπρεπε να συνεκτιμηθεί και ήταν δύσκολες αποφάσεις. Αυτές είναι οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούν τα πορίσματα. Λέω εδώ τώρα, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης που ήθελα να κάνω, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τηρείται μεν η πιστοδοτική διαδικασία, αλλά μπαίνουμε στο να ελέγξουμε την ουσία της κρίσης της τράπεζας για τη δανειοδότηση και να πούμε ότι δεν έπρεπε να δοθεί παρότι τηρήθηκε η διαδικασία? Όχι. Δεν μπαίνουμε σε αυτό. Δεν μπαίνουμε διότι δεν έχουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα που έχει η τράπεζα με έναν πιστούχο που το οποίο παρακολουθεί χρόνια. Και με αυτόν μπαίνει, βγαίνει, του λέει, του δίνει, του προσκομίζει και τα λοιπά. Και στο τέλος βγαίνει ένα εισηγητικό που αφού τα μαζέψει όλα αυτά και τα λέει έτσι ελλειπτικά πάει σε ένα διατάφτα. Μάλιστα. Είπα προηγουμένως στην κυρία Κοζομπόλη ότι η ζωή, και εσείς τα ξέρετε ως νομικός καλύτερα και από μένα, είναι τόσο σύνθετη που δεν μπορείς έχω να την πιάσει με 10 εντολές του τύπου «μη δώσεις, δώσε με τόσο». Και γι' αυτό υπάρχει μια ευκαμψία, μια δυνατότητα, ας πούμε, του κανόνα να υπάρχει και η εξαίρεση, όπως στη ζωή πάντα υπάρχει, ούτως ώστε να καλύπτονται τέτοιες σύνθετες περιπτώσεις. Αλλά αν με ρωτάτε ενδεχομένως λίγο πιο κάτω, και το είπα πολύ καθαρά στην κυρία Κοζομπούλη. Εντάξει, δεν παραβιάστηκαν. Εσύ τι θα έκανες? Θα ήμουν πολύ σκεπτικός. Έτσι, η εικόνα που αναδύεται παραπέμπει σε μια απάντηση. Γιατί βρε παιδιά. Αλλά από την άλλη, και αυτό είναι αυθαίρετο επαναλαμβάνω. Πολλές φορές οι τράπεζες έχουν δώσει και χωρίς εξασφαλίσεις, όταν δουν ότι μια επιχείρηση αύριο πάει να κλείσει. Και προσπαθούν να τις δώσουν μια ανάσα, ένα οξυγόνο, να την κρατήσουν στη ζωή, μπας και στον δρόμο γίνει κάτι και βελτιωθούν τα πράγματα. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν τώρα εταιρείες που έχουν αρνητικά κεφάλαια και εξακολουθούν και παίρνουν χρήματα από τις τράπεζες. Και αν πω εγώ τώρα αύριο κακό θα δίνουν, θα μου επιτεθείτε όλοι στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή τι μας λες να κλείσουν, ξέρω εγώ, το 10% των επιχειρήσεων? Και πού θα πάνε οι άνεργοι? Είναι πιο σύνθετη η κατάσταση. Okay. Γιατί... Να ρωτήσω κάτι για τα κόμματα το οποίο είπατε, το οποίο επίσης έτσι μου προξένησε μια εντύπωση. Είπατε, έχουν τηρηθεί βεβαίως και στις περίπτωσεις δανειόδοσης των κομμάτων οι νόμιμες διαδικασίες, το είπατε αυτό. Είπατε όμως επίσης ότι κατά τη γνώμη σας το σύστημα εξασφαλίσεων δια της εκχωρήσεως μελλοντικών υπετήσεων, και μάλιστα το προσδιορίσατε, που υπερβαίνουν τον εκλογικό κύκλο, κατά τη γνώμη σας ήταν μια κακή πρακτική.
ήταν μια αδύναμη πρακτική. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιος είναι ο εκλογικός κύκλος στην Ελλάδα? Τυπικός είναι 4 χρόνια. Το Σύνταγμα λέει 4 χρόνια. Ναι. Πότε τηρήθηκε αυτό? Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Αλλά από την άλλη, ένας στέλεχος της τράπεζας, αν μιλείς για τετραετία, δεν μπορεί να του πει κανείς γιατί. Διότι ο κύκλος πάει στα 2,5. Να ρωτήσω κάτι. Έχει μια λογική εμπάσχετος που ζήτημα απορρέει από το Σύνταγμα. Κατάλαβα. Έτσι. Το κατάλαβα. Ότι λέτε ότι εμπάσχετος είναι ένα τυπικό κριτήριο που θα μπορούσε να το εφαρμόσει κάποιος και να πιθανολογήσει ότι θα κρατήσει για 4 χρόνια, άρα να πατήσει εκεί, αλλά ότι δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Αυτό το θέμα πότε ανέκυψε? Γιατί εμένα η εντύπωση μου ότι όλη αυτή η συζήτηση ανακύπτει οψίμως. Δηλαδή, αφού έχει επέλθει κρίση, αφού υπάρχει νομοθεσία η οποία περιορίζει το εύρος της δανειοδοτήσεως των κομμάτων εξαιτίας της κρίσης, αφού αλλάζουν τα πολιτικά δεδομένα εξαιτίας της κρίσης, εδώ τώρα το ερώτημα που γεννιέται είναι, μπορεί να πει κανείς βάσιμα ότι αυτό έπρεπε να προβλεφθεί το 2000 όταν γινόταν δανειοδότηση, το 2002, το 2004, μπορούσε κανείς έτσι... Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι η κρίση ανέτρεψε τα πάντα. Όπως ανέτρεψε και την κομματική δύναμη του κάθε κόμματος. Έτσι. Αν δεν υπήρχε κρίση, ενδεχομένως να είχαμε αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Ήταν διαφορετικό το πολιτικό περιβάλλον. Δεύτερον, αν δεν είχαμε τη δημοσιονομική κρίση, ίσως να ήταν λιγότερο φιδωλός ο προϋπολογισμός στο τι επιχορήγηση δίνει, για παράδειγμα. Να δίνει πιο πλουσίο πάροχα, άρα τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Αυτά τα ανέτρεψε η κρίση. Αλλά από την άλλη έχουμε και ένα πραγματικό γεγονός, που είναι ότι στη διάρκεια των ετών, και ενώ συμβαίνουν κάποια πράγματα, αρχίζει η κρίση και δαγκώνει, κάποιοι συνεχίζουν και δίνουν με χαλαρό τρόπο. Αυτό ενδεχομένως έχει μια χρειά διαφορετική. Ναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ζήτημα της εποπτείας, αναφερθήκατε πολύ σε αυτό. Εγώ απλώς θα κάνω μια ερώτηση που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί ενδεχομένως και στο μυαλό των πολιτών, ίσως και στο δικό μας, όσοι έχουμε μικρότερη εξοικείωση με το τραπεζικό περιβάλλον, η εποπτεία σημαίνει λίγο ως πολύ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να παρέμβει και να δει αν κάθε δάνειο καλός ή κακός δίδεται. Κάθε δάνειο. Αυτό διευκρινίσατε, αν κατάλαβα καλά, ότι δεν είναι έτσι. Σωστά. Διευκρινίσατε επίσης ότι η εποπτεία που ασκείται έχει κυρίως χαρακτήρα εξασφαλίσεως της κεφαλαιακής επάρκειας, ναι, των τραπεζών. Ώστε να προστατευτεί ο καταθέτης και η συστημική ευστάθεια του συστήματος. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης στις αποφάσεις του για τις δανειοδοτήσεις. Σωστά. Και επίσης είπατε ότι στον έλεγχο που κάνετε βλέπετε ομάδες δανείων. Διευκρινίσατε ποιες ομάδες δανείων, είπατε μιλήσατε κυρίως για τα επιχειρηματικά. Ήθελα εγώ να σας ρωτήσω το εξής. Όταν κάνετε τον εποπτικό έλεγχο, ωραία, λέτε επιχειρηματικά, κάνετε και περαιτέρω ομαδοποίηση, δηλαδή λέτε στην τουριστική βιομηχανία δάνεια ή λέτε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δάνεια ή στις μεταλλουργικές επιχειρήσεις δάνεια. Γίνεται αυτού του τύπου η ομαδοποίηση περαιτέρω στα επιχειρηματικά ή όχι? Να απαντήσω τώρα. Όχι, νόμιζα ότι συνεχίζει. Έχει πάλι φορά και... Τελείωσε. Ωραία. Στο τελευταίο λοιπόν σημείο που είπατε, αντιπροσωπευτικότητα δείγματος σημαίνει παίρνεις από διαφορετικούς κλάδους και διαφορετικών μεγεθών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται αυτή η αντιπροσωπευτικότητα. Διαφορετικά δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Αν πάρεις, ξέρω, 10 εταιρείες και όλες είναι από τον τουριστικό τομέα, δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Δεν σου βγάζει δηλαδή αξιόπιστα συμπεράσματα. Γι' αυτό λοιπόν το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό, να παίρνει μεσαία, μεγάλα, του χ ή του ψ κλάδου και να βγάζει ένα συμπέρασμα το οποίο στη συνέχεια η τράπεζα το διευρύνει. Δηλαδή, λέει, αν πάρω, ξέρω εγώ, 15-20 δάνεια και βλέπω ότι έχει κάνει λίγες προβλέψεις η εμπορική τράπεζα και πρέπει να τις αυξήσει, βγάζω συμπέρασμα και ότι και στα υπόλοιπα πρέπει κατά αναλογία να έχει μια τέτοια συμπεριφορά, να τα αυξήσει. Πάντα βέβαια η Τράπεζα της Ελλάδος ως επόπτης λειτουργεί πιο συντηρητικά, έτσι να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι έχει δίκιο η Τράπεζα της Ελλάδος εν προκειμένου. Λειτουργεί όμως πάντα πιο συντηρητικά, να το πω διαφορετικά, πιο εξασφαλιστικά για τον καταθέτη. Αυτόν έχουμε στο μυαλό μας. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση? Μάλιστα. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια υπόθεση εργασίας πάνω στην οποία δουλεύουν οι συνάδελφοί μου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει περίπου το εξής. Ότι δάνεια εδόθησαν εύκολα προς τα μέσα ενημέρωσης,
διότι τα μέσα ενημέρωσης αυτά, με τα δάνεια αυτά, εξασφάλιζαν την επιβίωσή τους και ανταπέδιδαν την πολιτική χάρη που τους γινόταν με τη στήριξη στα παλιά πολιτικά κόμματα, στα κόμματα του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η υπόθεση εργασίας πάνω στην δουλεύουν οι συνάδελφοί μου του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς στη θητεία σας συνεργαστήκατε με πολιτικά πρόσωπα, με υπουργούς οικονομικών, με προφανώς και με τον πρωθυπουργούς, τέτοιου είδους παρέμβαση, μιλώ ευθέως, ως κεντρικός τραπεζίτης. Ναι, αυτό είναι. Στα πλαίσια του καθήκοντός του ως διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Τέτοιου είδους παρέμβαση από οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, προκειμένου να κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος τα στραβά μάτια στην δανειοδότηση μιας συγκεκριμένης ομάδος κατηγορίας δανείων. Έχετε δεχτεί? Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος να ζητήσει, γιατί δεν το δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος το δάνειο. Αν έκανε τέτοια κίνηση, αν έκανε κάποιος τέτοια πολιτική κίνηση, θα πήγαινε απευθείας στην Τράπεζα, η οποία της λέει: δώσε στο φίλο μου τον κύριο Προβόπουλο ένα δάνειο. Γιατί να έρθει στην Τράπεζα της Ελλάδος? Όχι, να σας πω γιατί. Διότι θα μπορούσε, αν κάνατε εσείς έναν έλεγχο, παραδείγματος χάρη της δανειοδοτήσεως των μέσων ενημέρωσης, να διαπιστώνατε ένα συστημικό πρόβλημα εκεί και να σας ζητήσει. Έτσι, να σας ζητήσει να κάνετε τα στραβά μάτια. Όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι. Αλλά να απαντήσω σε ένα άλλο που είπατε προηγουμένως. Ότι είπατε αν τα δάνεια τα οποία δόθηκαν προς ΜΜΕ είναι δυσανάλογα πολλά ή δυσανάλογα λίγα, πολλά εννοήσατε. Αν δει κανείς τη συμβολή στο ΑΕΠ των ΜΜΕ και δει στις συνολικές χορηγήσεις τι ποσοστό εκφράζουν αυτά, δεν θα δει κάποια δυσαναλογία. Χωρίς να σημαίνει ότι οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες, αν η συμβολή της γεωργίας ή της μεταποίησης ή του κλάδου κλωστοϊφαντουργίας είναι στο 3% του ΑΕΠ, τα δάνεια που δίνει προς κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις είναι στο 3%. Μπορεί να είναι και στο 4, μπορεί να είναι και στο 2. Αυτό ποικίλει, παίζει. Αλλά χοντρικά, δεν μπορεί, χοντρικά και στο σύνολο μιλάω, δεν μπορεί να υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή να έχεις ένα κλάδο τον τουριστικό που ζυγίζει για 20% στο ΑΕΠ και εσύ του δίνεις 40 ή του δίνεις 5. Συνήθως υπάρχει και έτσι υπάρχει μια διασπορά του κινδύνου. Το κάνουν και για λόγους εξασφάλισης οι τράπεζες. Χωρίς επαναλαμβάνω να σημαίνω ότι αυτό είναι απολύτως δεσμευτικό. 20 συμβολή του ΑΕΠ των ξενοδοχείων ή του τουρισμού. 20 χρηματόδοση. Δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να υπάρχει όμως μια διασπορά του κινδύνου. Και δεν βρήκατε εσείς ότι υπάρχει κάποιο? Όχι, εμείς δεν ψάχνουμε τη διασπορά του κινδύνου με αυτόν τον τρόπο. Ότι φερρυπίνεις τον τουρισμό πρέπει να δίνεις το 20 και αν έχεις δώσει το 25 γιατί το έδωσες. Μπορεί όμως το δείγμα που θα πάρουμε στο τέλος να είναι παραπάνω από τον τουρισμό, αφού έχει δώσει περισσότερα τουριστικά, για να δούμε στο τέλος της γραφής τι γίνεται. Καλώς θα τα έδωσε, κακώς θα έδωσε. Λοιπόν, θα το διακόψω λίγο, κύριε Βορύδη. Κύριε συνάδελφε, ποιοι απομένουν τώρα, να δούμε λιγάκι να κάνουμε προγραμματισμό. Ωραία. Να κάνουμε ένα 10 λεπτό διάλειμμα για να τελειώσουμε μέχρι τις 6.30 μετά. Να πάρουμε μια ανάσα όλοι. Γιατί όλοι θέλετε να μιλήσετε, οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. 5-10 λεπτά για να πάρετε μια ανάσα.